Καούνα φιλιό. Παρούσα. Καφαλή Μάγδα. Καλησπέρα, Παρούσα. Κουτσολέλος Δημήτριος. Πληρωματική του. Συγγνώμη. Παρούσα για να πληρωματική του γουγούλα θελεγιά. Κρεμαστάς Αθανάσιος. Κοστούλης Απόστολος Μάρκος. Εδώ. Λαγός Ευστάθιος. Παρών. Λάζος Ευάγγελος. Μαγουλιώτης Δημήτριος. Μαϊμάρης Δημήτριος. Παρών. Μουλάς Πασχάλης. Μπέτσος Νικόλαος. Νασιόπουλος Ευάγγελος. Νικούλη Ελευθερία. Παρούσα. Παπαλάμπρος Αντώνιος. Παπάς Ευάγγελος. Παρών. Ρεμπάπης Ευάγγελος. Ρεντοπούλου Κωνσταντία Αρετή. Παρούσα. Σαμαράς Αθανάσιος. Σκάρπου Χριστίνα. Στεργίου... Καλησπέρα, Παρούσα. Καλησπέρα. Στεργίου Έλλη. Στεφοπούλου Σωτηρία. Παρούσα. Τσιαμέτη Αγγελική. Τσιαμούρας Δημήτριος. Παρών. Τσιαντού Κυριακή. Τσιουμάνης Γεώργιος. Παρών, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τσούτσας Άγγελος Μιχαήλ. Χαλβαντζάρα Στυλιανή. Παρούσα, καλησπέρα σας. Χατζής Αναστάσιος. Παρών. Χαμονικολάου Μαρία. Παρούσα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαρούλη Μυρτό. Χατιλάρη Παύλος. Παρών, είμαι συνδεδεμένος από τη Σκάρπη του Χριστίνα. Ευχαριστούμε. Ψαριανός Αλέξανδρος. Είναι κάποιος που δεν έχει ακούσει το όνομά του. Εγώ λέω. Έλενα με ένα. Συγγνώμη. Είμαι αναπληρωματική, βέβαια, Άνθη Γιάννα. Πολύ ωραία. Κάποιος άλλος. Και το δικό μου όνομα, Έλενα Μόρα. Καλησπέρα, κυρία Μόρα. Δεν συντάσσεται, είναι για τους συνδυματικούς συμβούλους. Παίρνουμε την ονομαστική. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε. Εκείνη και εκπρόσωπος από τη δική άλλη, Δημήτρη. Και εγώ, ο Άγγελος. Πώς είναι καλό ίντερνετ. Ωραία. 32, Γιώργο. Ωραία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Επιβεβαιώνουμε, λοιπόν, την απαρτία. Καλώς ήρθατε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του μήνα Μαΐου. Σήμερα να καλωσορίσουμε και κάποιους καλεσμένους που έχουμε στη συνεδρίασή μας. Θα τους γνωρίσουμε στη συνέχεια, θα μας μιλήσουν. Θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με μια σύντομη ενημέρωση. Εύχομαι να είναι η τελευταία συνεδρίαση που κάνουμε μέσω τηλεδιάσκεψης.
θα το δούμε αυτό. Πάντως, οι επιτροπές που λειτουργούν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορούν σιγά σιγά να ξεκινήσουν να συναντώνται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο. Αυτό γίνεται εάν έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, είτε με τον Αποστόλη τον Πέκα, ενημερώνεστε για την διαθεσιμότητα της αίθουσας και στην ουσία την κλείνετε για συνεδρίαση. Καλά είναι σιγά σιγά όλες οι επιτροπές να ξεκινήσουν να συναντώνται διαζώσεις. Παρακαλώ λιγάκι, αν θέλετε, όσοι έχετε τα μικρόφωνά σας ανοιχτά, να τα απενεργοποιήσετε, γιατί ακούγονται κάποια παράσιτα. Ωραία. Και θα ξεκινήσουμε με δύο θέματα, τα οποία είναι εκτός ημερήσης διάταξης. Το πρώτο θέμα αφορά την οργάνωση ημερών αιμοδοσίας και δωρεάς μυελού των οστών. Είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται από την Επιτροπή Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Δράσεων και θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην Βάσο την Κουκουλή να μας το περιγράψει σύντομα. Γιώργο, επειδή έχουμε κάποιους προσκεκλημένους και ίσως θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε με τα θέματα τα οποία τους αφορούν ώστε να τους αποδεσμεύσουμε και λίγο νωρίτερα. Εκτός ημερήσεις διάταξης να μπουν στο τέλος, όταν τελειώσουν. Θα τηρήσουμε μια διαδικασία όπως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Οπότε πρώτα θα πάνε τα θέματα εκτός ημερησίας, στη συνέχεια ερωτήσεις και στη συνέχεια τα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Οπότε καλωσορίζουμε και πάλι τους καλεσμένους μας και τους προτρέπουμε έτσι να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, να μας γνωρίσουν και να τους γνωρίσουμε καλύτερα. Οπότε συνεχίζω και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Βάσο την Κουκούλη. Γιώργο, πρόεδρε. Η Βάσο την Κουκούλη για λόγους προσωπικούς λείπει και θα κάνει την εισήγηση Μαρία Χαμονικολάου. Ωραία. Επομένως, να δώσουμε το λόγο στη Μαρία Χαμονικολάου για να μας ενημερώσει για το θέμα. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε ψηφοφορία για το θέμα ότι θα συζητηθεί. Οπότε, Μαρία Χαμονικολάου, έχεις το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Μαρία, θέλουμε απλά να μας πεις δύο λόγια για το περί τίνος πρόκειται, ώστε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία για το αν θα μας εισηγηθεί στο θέμα ολόκληρο. Μισό λεπτό, συγγνώμη, γιατί έχω λίγο αγχωθεί. Λόγω της προϋπόθεση και συμβατότητα ταξιδιώτη και λήπτη. Στην Ελλάδα, οι δεξαμενοί εθελοντών είναι αρκετά μικροί, 195.000, και αδυνατοί να καλύψει τις ανάγκες της χώρας. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων, δείχνοντας την κατάλληλη υπευθυνότητα και ευαισθησία σε συνεργασία με τα τμήματα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και με άλλους σχετικούς φορείς της πόλης, προτείνει την οργάνωση ημερών αιμοδοσίας και δωρεάς μυελού των οστών σε κεντρικά σημεία της πόλης μας, αλλά και σε περιοχές εντός των ορίων του Δήμου μας. Ωραία, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πολύ μέχρι εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Επομένως, θα ήθελα να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία σχετικά με το αν θέλετε να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα στη συνεδρίαση. Και πάλι θέλω να ζητήσω συγγνώμη για το άγχος μου, που λίγο δεν τα είπα πολύ καλά. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι. Θα προχωρήσουμε στη συνέχεια με την εισήγηση. Θα μας την αναφέρεις πάλι ολόκληρη. Εντάξει. Ωραία. Θέλω να δώσω το λόγο στον Δημήτρη Τολαδόπουλο να προχωρήσουμε σε μια ψηφοφορία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Αθανασιάς Γεώργιος. Πρώτα μπορώ να ρωτήσω γιατί κατατέθηκε εκτάκτως αυτό. Γιατί καλό θα ήταν όταν συζητάμε κάτι να ξέρουμε τι συζητάμε, να είχαμε μια πρώτερη ενημέρωση. Γιατί έρχεται τώρα τελευταία στιγμή αυτό. Θα δώσουμε το λόγο στον συντονιστή της Επιτροπής, τον Γιώργο Τουνστιμάνη, να απαντήσει την ερώτηση πολύ σύντομα. Παρακαλώ να τηρήσουμε τη διαδικασία. Ωραία. Θα περάσουμε στην ονομαστική ψηφοφορία. Βλέπω ότι ο Γιώργος Τσουμάνης είναι εκτός, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και θα απαντήσουμε στην ερώτηση στη συνέχεια. Οπότε, Δημήτρη, έχεις το λόγο. Ωραία, πολύ ωραία. Αθανασιάς Γεώργιος. Λευκό. Όχι. Κατά. Κατά. Ναι, κατά. Αναστασίου Λάμπρος. Αντωνούλης Αγαμέμνων.
Αποστόλου Κωνσταντίνος. Αργύρης Παναγιώτης. Βαρβαρέσος Θεοφάνης. Υπέρ. Υπέρ, είπες, Θεοφάνη. Ναι. Ωραία. Γιούτσιας Δημήτριος. Γκούμα Μαρία. Υπέρ. Γκουσγούνη Κατερίνη. Υπέρ. Γουλιάς Βασίλειος. Υπέρ και εγώ. Απλά να συμφωνήσω λίγο με τον Γιώργο. Καλό θα ήταν, εφόσον είναι έκτακτο, να ενημερωνόμαστε γιατί είναι έκτακτο. Αυτό. Ευχαριστώ. Δαδιώτης Αναστάσιος. Υπέρ. Δημοβέλης Ελευθέριος. Υπέρ. Δημόπουλος Δημήτριος. Ελένης Κωνσταντίνος. Ζαρίδης Μιχαήλ. Υπέρ. Ζαχαριά Εύη. Υπέρ. Καράμπλα Μαρκέλα. Καρανίκος Γεώργιος. Κατρανάς Γεώργιος. Υπέρ. Καούνα Φιλιό. Υπέρ. Καφαλή Μάγδα. Υπέρ. Κουτσολέλος Δημήτριος. Υπέρ. Κρεμαστάς Αθανάσιος. Κοστούλης Απόστολος Μάρκος. Λευκό. Λαγός Ευστάθιος. Υπέρ. Λαδόπουλος Δημήτριος. Υπέρ. Λάζος Ευάγγελος. Υπέρ. Μαγουλιώτης Δημήτριος. Μαϊμάρης Δημήτριος. Υπέρ. Μουλάς Πασχάλης. Μπέτσος Νικόλαος. Δημήτρη, ναι, και αν πήρατε παρουσίες, μπήκα λίγο καθυστερημένα. Ωραία, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Νασιόπουλος Ευάγγελος. Νικούλη Ελευθερία. Υπέρ. Παπαλάμπρος Αντώνιος. Παπάς Ευάγγελος. Υπέρ. Ρεμπάμπης Ευάγγελος. Είχα κακή σύνδεση, δεν πρόλαβα να ακούσω κάτι, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω άποψη, δυστυχώς. Ωραία, ευχαριστούμε. Ρεντοπούλου Κωνσταντίνα. Παρακαλώ. Γιώργο. Υπέρ. Κατά, Λευκό, Γιώργο. Υπέρ. Ευχαριστώ πολύ. Ρεντοπούλου Κωνσταντίνα, Ρετή. Υπέρ. Σαμαράς Αθανάσιος. Σκάρπου Χριστίνα. Υπέρ. Στεργίου Έλλη. Στεφοπούλου Σωτηρία. Τσιαμέτη Αγγελική. Υπέρ, είπατε. Υπέρ, είπανε. Στεφοπούλου Σωτηρία, μίλησε κάποιος. Προχώρα, Δημήτρη. Τσιαμέτη Αγγελική. Τσιαμούρας Δημήτριος. Υπέρ. Ευχαριστούμε. Τσιαντού Κυριακή. Τσιουμάνης Γεώργιος. Υπέρ. Τσούτσας Άγγελος Μιχαήλ. Χαλβαντζάρας Τηλιανή. Υπέρ. Χατζής Αναστάσιος. Υπέρ. Χαμονικολάου Μαρία. Υπέρ. Χαρούλη Μυρτό. Χατιλάρη Παύλος. Ψαριανός Αλέξανδρος. Υπέρ, Παύλος Χατιλάρης. Ψαριανός Αλέξανδρος. Ωραία, Γιώργο. 33 υπέρ, ένα λευκό, ένα κατά. Και ο κύριος Ρεμπάπης, ο οποίος δεν άκουσε για να μπορέσει να ψηφίσει. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Επομένως, θα δώσουμε ξανά το λόγο στη Μαρία Τιχαμονικολάου για να μας εισηγηθεί το θέμα ξανά από την αρχή. Μαρία. Ναι. Σε ακούμε. Το καλοκαίρι αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της αιμοδοσίας σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο, καθώς οι ανάγκες για αίμα είναι αυξημένες. Επίσης, το φετινό ακόμα,
το φετινό καλοκαίρι έχει ακόμα μια πρωτόγνωρη ιδιαιτερότητα λόγω της πανδημίας της νόσου του COVID, η οποία δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Ακόμη μεγαλύτερη αποτελεί η έβρεση εθελοντών μυελού των οστών, λόγω της προϋπόθεσης για συμβατότητα μεταξύ δότη και λήπτη. Στην Ελλάδα, η δεξαμενή εθελοντών είναι αρκετά μικρή, 195.000, που αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της χώρας. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων, δείχνοντας την κατάλληλη υπευθυνότητα και ευαισθησία, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και με άλλους σχετικούς φορείς της πόλης, προτείνει την οργάνωση ημερών αιμοδοσίας και δωρεάς μυελού των οστών σε κεντρικά σημεία της πόλης, αλλά και σε περιοχές εντός του ορίου του Δήμου μας. Ο καθορισμός των σημείων, καθώς και του προγράμματος των αιμοδοσιών, θα αποφασιστεί έπειτα από επικοινωνία με τις τοπικές αρχές και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που θα δημοσιευτούν στα τοπικά ΜΜΕ και στα διαδίκτυα. Στις δράσεις θα ακολουθούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, καθώς και θα τηρούνται τα σωστά μέτρα ασφαλείας. Επίσης, στις δράσεις θα μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας έπειτα από συνεννόηση με το Προεδρείο και την Επιτροπή. Ωραία, Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε στις τοποθετήσεις. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ήθελε να τοποθετηθεί στη συγκεκριμένη εισήγηση? Γιώργο, έχουμε και δύο καλεσμένους, αν θέλεις. Ναι, αμέσως μετά τις τοποθετήσεις θα δώσουμε το λόγο για να έχουν όσο χρόνο θέλουν. Ο λόγος τον αποστέλλει τον Κοστούλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω κυρίως αυτό. Η δράση μια χαρά είναι, συμφωνώ, είναι ωραία η πρόταση, η πρωτοβουλία. Απλά γιατί δεν υπήρχε στην ημερήσια διάταξη για να προλάβουμε να τα διαβάσουμε από νωρίτερα όλα αυτά, αντί να τα μαθαίνουμε τώρα, να είμαστε προετοιμασμένοι, να έχουμε λύσει τις απορίες μας, να έχουμε κάνει την έρευνά μας κλπ. Και να μην χρειάζεται να διαβάζουμε όλη την εισήγηση από το χαρτί αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ, Αποστόλη. Κάποια άλλη τοποθέτηση? Ο λόγος στον Γιώργο τον Αθανασιά. Είναι καλή σαν ιδέα, δεν διαφωνώ. Λέει, συζητιέται και αρκετό καιρό, αλλά έχω και εγώ κάποιες ενστάσεις σχετικά με το ότι μπήκε έκτακτη και δεν προλάβαμε να προετοιμάσουμε και στην ουσία ό,τι μπορούσαμε να κρατήσουμε από αυτή την εισήγηση που μας έγινε τώρα. Δύο ερωτησούλες έχω κρατήσει. Ποιο είναι τώρα το καθεστώς επικοινωνίας μας με το τμήμα της αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού ή του Γενικού, που είπατε? Και ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι φορείς που θα συμμετέχουν στην διοργάνωση της αιμοδοσίας? Ωραία. Υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση? Ο Γιώργος Τσιουμάνης έχει το λόγο. Να απαντήσω θέλω στην ουσία, Πρόεδρε. Μπορώ? Ναι, Γιώργο, έχεις δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Και οι δύο και η άλλη εισήγηση που θα ακούσετε μετά και είναι να ψηφιστεί, δεν είναι κάτι απλό και μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Δεν είναι απλά δηλαδή ότι ανεβάζουμε ένα κείμενο στο ίντερνετ. Έτσι, έπρεπε να έρθουμε σε επαφή με τους φορείς. Έπρεπε να είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να γίνει. Δεν γίνεται να ψηφίσουμε κάτι και να μην μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα κινηθεί το βανάκι της αιμοδοσίας. Επίσης, γι' αυτό που είπε ο κύριος Αθανασιάς, ότι να μην, ό,τι μας έμεινε από το χαρτί. Θεωρώ ότι όλοι εδώ πέρα είμαστε αρκετά έξυπνοι για να καταλάβουμε ότι είναι αιμοδοσία δωρεά μυελό των οστών. Δεν είναι κάτι πυρηνική φυσική, έτσι. Ζητώ συγγνώμη, όντως, που δεν στάλθηκε από την αρχή. Αν θεωρείτε ότι αυτός είναι ο λόγος για να μην ψηφιστεί, κανένα απολύτως πρόβλημα. Και αυτό και το άλλο το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Κάποια άλλη τοποθέτηση? Και κάτι ακόμα, το Save Moras είναι ο άλλος ο φορέας για τη δωρεά μυελού των οστών. Υπάρχουν μέσα, σε λίγο θα μιλήσουν, θα δώσω ο πρόεδρος το λόγο. Οπότε, όπως βλέπω, δεν υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση. Άρα, θα θέλαμε να καλωσορίσουμε και να δώσουμε το λόγο στην κυρία Μέρη Χατζητάκη, η οποία είναι διευθύντρια του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Κυρία Μέρη, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Με ακούτε? Σας ακούμε κανονικά. Εγώ πραγματικά στην αρχή, πρώτον σας ευχαριστώ και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή όλη η ιστορία ως ιδέα. Και θέλω να απαντήσω σε αυτό που είπατε, ότι γιατί δεν προετοιμαστήκατε. Εγώ τώρα βέβαια είμαι καλεσμένη, αλλά θέλω να σας πω για την αιμοδοσία. Δεν χρειάζεται να προετοιμαστεί κανείς, γι' αυτό ήρθα εγώ εδώ πέρα, να σας λύσω μερικές απορίες, έτσι πολύ στα γρήγορα. Γιατί έγινε τώρα, γιατί το έκανε ο Τσιουμάνης τώρα, δεν ξέρω ποιοι το σκεφτήκατε και όλοι μαζί.
Το κάνατε τώρα γιατί σαφώς είναι η πανδημία. Σαφώς είδαμε ότι η νεολαία απέχει, παιδιά, από την αιμοδοσία. Για μένα εδώ κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Να σας πω κάτι να καταλάβετε. Το Μάη μήνα, αυτό το μήνα τώρα, από το σύνολο των 1000 ατόμων, ας πούμε, που δώσαν αίμα, ξέρετε πόσα ήταν τα άτομα 18-25 ετών? Ούτε το 5%. Αυτό είναι απίστευτο. Διότι οι νέοι είναι που είναι υγιείς, οι νέοι είναι που είναι ασφαλείς, οι νέοι είναι που είναι το μέλλον της κοινωνίας μας. Και μια κοινωνία, αν δεν έχει δημόσια υγεία, αν δεν έχει αυτάρκεια δηλαδή σε αίμα, πώς θα μπορέσει να παράγει πολιτισμό και πώς θα μπορέσει να προχωρήσει? Η υγεία είναι το προαπαιτούμενο. Άρα λοιπόν, καμία στιγμή δεν είναι κατάλληλη για να σκεφτεί κανείς και να ξεκινήσει μια τέτοια ωραία υπόθεση, γιατί είναι θέμα ζωής, είναι κοινωνική αναγκαιότητα. Έτσι δεν είναι? Και μάλιστα και τώρα το καλοκαίρι που φεύγουν όλοι. Ξέρετε, προχθές, αλλά εγώ συγκινήθηκα και θα σας το πω που εφημέρευα το Σάββατο, ήρθαν 3 νέα παιδιά, 18,5 ετών, να δώσουν αίμα. Και λέω, παιδιά, είστε φίλοι? Ξέρετε τι μου είπανε? Ήτανε τρίδημα αδέρφια. Ήρθαν και οι τρεις μαζί, 18,5 ετών, για να δώσουν αίμα, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Ήταν μια μέρα που ήρθαν όλο νέα παιδιά. Για μένα αυτή είναι η χαρά μου, να καλωσορίζω νέα παιδιά, γιατί βλέπω ότι είναι ευαισθητοποιημένα, καταλαβαίνουν τι πάει να πει αναγκαιότητα. Δεν θέλω να σας κουράσω, θέλω να σας συγχαρώ πραγματικά για αυτή την πρωτοβουλία. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να δώσουμε έμφαση σε αυτό το θέμα, να σας διευκολύνω για όποιες μέρες θέλετε, γιατί θέλω οπωσδήποτε η αιμοδοτική δεξαμενή να αποτελείται από άτομα νέας ηλικίας. Είναι κρίμα να έρχονται και να δίνουν όλο άνω των 50-55 ετών, γιατί αυτή δεν είναι και το μέλλον. Ο νέος, αν θα δώσει δύο φορές το χρόνο ή μια φορά το χρόνο, δίνει φόρους ζωής. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε το αιμοδοτικό κίνημα στη Λάρισα. Έχει ξεκινήσει από το 1970. Το 79, να φανταστείτε, σταμάτησε η εμπορία αίματος και από εκεί και πέρα είναι δωρεάν και είναι σύμφωνα με την Ιπποκρατική Αρχή. Και ο Ιπποκράτης, ξέρετε ότι έζησε και πέθανε εδώ στη Λάρισα, και ο οποίος έλεγε «Οφελέιν ή μη βλάπτην». Άρα λοιπόν θέλουμε νεαρούς αιμοδότες. Γιατί? Γιατί οι νεαροί αιμοδότες είπαμε ότι είναι πιο υγιείς, άρα είναι πιο ασφαλές να δίνουν αίμα, αλλά και μακροπρόθεσμα μπορούν να δίνουν. Και αυτοί τώρα με τα σύγχρονα μέσα, εσείς που έχετε τα σύγχρονα μέσα αυτά επικοινωνίας, εγώ πρώτη φορά συμμετέχω σε τέτοιο, τέλος πάντων, σε μια τέτοια συνάντηση ηλεκτρονική, πώς τη λέτε, ψηφιακή. Και επομένως, είστε εσείς που θα προωθήσετε με καλύτερους τρόπους, θα βρείτε πιο ωραίους τρόπους. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι τώρα, αυτός ο μήνας για μένα, είναι πολύ συμβολικό το ότι το κάνετε τώρα, γιατί είναι ο μήνας που εορτάζει την Παγκόσμια ημέρα του εθελοντή αιμοδότη. Και είναι 14 Ιουνίου. Ήδη εγώ, και να με συγχωρήσετε που σας μιλάω έτσι γρήγορα, γιατί είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, ετοιμάζω διάφορα για την Παγκόσμια ημέρα του αιμοδότη και λόγω του κορονοϊού δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε εκδηλώσεις σε κλειστούς χώρους. Άρα από τις 17 Ιουνίου μέχρι τις 20, μέχρι τις, από τις 7 Ιουνίου μέχρι τις 16, έχουμε υπαίθριες εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία. Τώρα για τα παραπάνω, να μην σας κουράζω, θα τα πούμε και με τον κύριο Τσουμάνη και με όποιον θέλει, αν εσείς κάνετε μια επιτροπή, ή και με την Έλενα που χάρηκα που είναι εδώ μαζί μας, η Έλενα η Μόρα, και είχα σκοπό να την καλέσω στις εκδηλώσεις, να έρθουν με στάντ εκεί, γιατί θεωρώ ότι η αιμοδοσία και δωρεά μυαλού των οστών είναι δύο αλληλένδετα πράγματα, γιατί και η δωρεά είναι θέμα της αιμοδοσίας. Είναι αίμα ο μυαλός. Είναι παράγωγα αυτά που δίνουμε, τα αρχαία γονιμοποιητικά κύτταρα. Είναι παράγωγα του αίματος. Άρα μας αφορά, αφορά όλους. Παιδιά, καλή επιτυχία. Δεν θέλω. Ναι. Αν θέλετε να μου κάνετε καμιά ερώτηση, εγώ θέλω και πάλι να τελειώσω λέγοντάς σας ότι είναι πραγματικά κοινωνική αναγκαιότητα και ότι δεν αφορά αυτό το πράγμα που συζητάμε τώρα το εγώ μας, αλλά το εμείς. Και αν δεν προχωράμε σαν εμείς ως κοινωνία, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Και επίσης, ότι όπως είπαν και οι Κινέζοι, ότι και η μεγαλύτερη απόσταση, όσα χιλιόμετρα και να θες να διανύσεις, το πρώτο βήμα παίζει ρόλο. Άρα εδώ, αυτή τη στιγμή, ας πούμε ότι κάνετε το πρώτο βήμα για να κάνουμε αυτό το καλοκαίρι, να κάνουμε τη διαφορά και να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα, να γίνει από τη Λάρισα
που ήταν η πόλη που έζησε και πέθανε ο Ιπποκράτης. Και θα έχουμε και μια εκδήλωση στις 14 το απόγευμα στο μνημείο του Ιπποκράτη, αφιερωμένη στον εθελοντή αιμοδότη, ο οποίος πρέπει να ακολουθεί όλη την ηθική δεοντολογία που διέπει τα κείμενα του Ιπποκράτη, γιατί μέχρι σήμερα ισχύουν αυτά. Άρα θα τα ξαναπούμε, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και χάρηκα πολύ που είμαι νεολαίος. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς χαρήκαμε να είστε καλά, να είστε σίγουροι ότι θα συνεργαστούμε άψογα στο προσεχές μέλλον. Πολύ θα το χαρώ άμεσο να είναι, γιατί εγώ δεν έχω πολύ μέλλον μπροστά μου. Θα το προχωρήσετε με άλλους μετά. Αλίμονο. Να πάρουμε Ωραία. Τα θεμέλια τώρα. Να είστε καλά, βεβαίως. Να δώσουμε γεια σας, λόγο. Παιδιά, γεια καλή σας. Επιτυχία. Ευχαριστούμε θα πολύ. Φύγω, εγώ ήθελα να ακούσω για την Έλενα όμως. Μπορείτε να παραμείνετε μέχρι και το τέλος και να είστε μαζί μας και σε κάθε επόμενη συνεδρίαση. Είναι χαρά. Ωραία, ευχαριστώ. Να ακούσω και την Έλενα, θέλω. Ναι. Βέβαια. Ωραία. Οπότε να δώσουμε το λόγο στην Έλενα τη Μόρα. Η Έλενα η Μόρα είναι στην ιδρυτική ομάδα του Save Moras. Έλενα. Καλησπέρα. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Βεβαίως. Γιατί είμαι σε εξωτερικό χώρο. Κυρία Μέρη, εντάξει, ξέρετε την εκτίμηση προς το πρόσωπό σας και προς το Γενικό Νοσοκομείο. Έχουμε επίσης, συνεργαστεί και στο παρελθόν. Και την αγάπη. Έχουμε κάνει πάρα πολλές ενημερώσεις, το γνωρίζω. Εγώ δεν έχω ετοιμάσει κάτι για σήμερα. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι δυστυχώς λόγω COVID δεν μπορούσαμε να συμμετέχουμε σε τέτοιες δράσεις. Μας το είχαν απαγορεύσει από το χάρι στη ζωή. Προφανώς πρώτα απ' όλα για να προστατεύσουν εμάς τους ίδιους, γιατί είμαστε εθελοντές, δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Για την ακρίβεια, πριν 5 μέρες εμένα μου ήρθε ένα email και ένα τηλέφωνο από τον υπεύθυνο του Χάρη σε ζωή να με ενημερώσει ότι μπορείτε, Έλενα, να ξεκινήσετε ξανά τις δράσεις σας. Και χάρηκα πάρα πολύ. Ήρθαν οι καινούριες μας αιτήσεις, οι καινούριες μας μπατονέτες και είμαστε πανέτοιμοι. Όπως είπα και στον Γιώργο, θέλουμε να συμμετέχουμε όσο μπορούμε, γιατί δυστυχώς όλοι μας δουλεύουμε και είμαστε καθαρά εθελοντικός οργανισμός, αλλά πιστέψτε με, θα είμαστε εκεί. Ό,τι περνάει από το χέρι μου, ευτυχώς έχω δικό μου μαγαζί και θα κοιτάω να λείπω σε περίπτωση που χρειαστεί για να δώσω εγώ το παρόν μου και να μπορέσω να ενημερώνω έτσι τον κόσμο. Θεωρώ ότι πολλοί από εσάς μας γνωρίζετε, διότι είμαστε στη Λάρισα, γνωρίζετε πολύ πιθανόν και την ιστορία με τον αδερφό μου. Δυστυχώς εμείς μάθαμε ότι η δωρεά μυελού των οστών είναι τόσο απλή μέσω του αδερφού μου όταν νόσησε. Το 2014, για την ακρίβεια, στα γενέθλια μου, με πήρανε τηλέφωνο. Ο αδερφός μου ήταν ταξίδι στην Αυστραλία και μου είπανε ότι «Έλενά μου, ο αδερφός έχει λευκαιμία, πρέπει να πας εσύ και ο Βαγγέλης σε ένα νοσοκομείο για να δεις αν έχετε συμβατότητα». Κάπου εδώ να τονίσω ότι η συμβατότητα μεταξύ ενός αδερφού ή μιας αδερφής είναι μόνο στο 25%, που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που νοσεί από λευκαιμία και χρειάζεται μόσχευμα, χρειάζεται όλους εμάς, τους δότες δηλαδή, αν δεν έχει τον αδερφό του ή την αδερφή του συμβατή, θα πρέπει δυστυχώς να ψάξει στην Εθνική και στην Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών Μυελού των Οστών να βρει τον συμβατό του δότη. Κάτι το οποίο είναι σπάνιο και για τους Έλληνες, διότι έχουμε πολύ, πολύ χαμηλό ποσοστό δοτών, πάρα πολύ μειωμένο, το γνωρίζετε. Ευτυχώς γίνονται πάρα πολλές δράσεις και βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό ότι όλο και πιο συχνά μας ρωτάτε, ειδικά φέτος, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο με τα γεγονότα, αλλά έχετε ευαισθητοποιηθεί παραπάνω. Δυστυχώς όμως δεν μπορούσαμε να είμαστε ενεργοί για να σας κάνουμε δότες. Για μας, κυρία Μέρη, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, γιατί ξέρετε ότι ο αρμόδιος φορέας που εγώ απευθύνομαι είναι το Χάρη σε ζωή, που γίνεται, που ουσιαστικά εκεί στέλνουμε τα δείγματά μας και γίνεται η τυποποίηση των δειγμάτων μας και αποθηκεύονται και στην Εθνική και στην Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών Μυελού των Οστών. Η νέα αίτηση πάνω έχει από 18-40 ετών για να γίνουμε πλέον δότες μυελού των οστών. Το τονίζω γιατί κάποιοι από εσάς μπορεί να απογοητευτείτε που είστε παραπάνω από τα 40 έτη. Εδώ μέσα δεν θα είστε σίγουρα. Αλλά είναι κάποιοι που δυστυχώς απογοητευτήκανε. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι. Η διαδικασία πλέον είναι πάρα πολύ απλή. Σας ενημερώνουμε, συμπληρώνετε μια αίτηση με λίγο σάλιο. Ουσιαστικά εγγράφεστε ως τα 60 σας χρόνια και είστε ενεργοί δότες, που σημαίνει ότι μπορεί να σας καλέσουν κάποια στιγμή και να σας πούν ότι έχετε βρεθεί συμβατή και χρειαζόμαστε το μόσχευμά σας.
Συνήθως το μόσχευμα το δορίζουμε, να ξέρετε, μέσω περιφερικού αίματος. Είμαστε σε μια καρέκλα, άνετα και ωραία. Από το ένα χέρι φεύγει το αίμα μας. Υπάρχει ένα το μαγικό μηχάνημα που λέω εγώ, που το έβλεπα εκείνη την ώρα που το έκανε και ο αδερφός μου ο Βαγγέλης. Συλλέγει κάποια κύτταρα από το αίμα μας, ουσιαστικά την ελπίδα του ασθενή, και το αίμα συνεχίζει στο άλλο χέρι. Είναι μια διαδικασία γύρω στις 3 με 4 ώρες. Είχα τη χαρά να το ζήσω με τα αδέρφια μου, ήμασταν όλοι στην Αυστραλία. Ο αδερφός μου εκείνη την ώρα, για την ακρίβεια, έκανε νομίζω ότι ήμασταν στο κτηνολογικό κάτω, κτηνοθεραπείες, και τον είχαν βάσει εγώ πάνω για να δούμε το Βαγγέλη, την ώρα που ο Βαγγέλης ουσιαστικά έκανε όλη αυτή τη διαδικασία. Και πιστέψτε με, κάποια στιγμή ο Βαγγέλης τον πήρε και ο ύπνος, ομολογώ, δεν ένιωθε τίποτα, ήταν μια χαρά, συνέχισε κανονικά τις προπονήσεις τις επόμενες μέρες και έπαιξε μάλιστα και νομίζω κάτι είχαν τότε, Μουντιάλ, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μακάρι να ήταν και ο Βαγγέλης δίπλα μου για να μπορέσει να σας μεταδώσει όλο αυτό το συνέστημα. Εντάξει, το έκανε για τον αδερφό του, αλλά πιστέψτε μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κάνουμε και για έναν ξένον άνθρωπο, γιατί είμαστε εμείς. Είμαστε ο ένας που θα βρεθεί συμβατός για να μπορέσουμε να του δώσουμε ουσιαστικά το όπλο του να πολεμήσει αυτό το θηρίο. Ό,τι θέλετε με ρωτάτε, είμαστε εδώ. Θα μας βρείτε και στη σελίδα στο Save More. Είτε εγώ θα απαντήσω, είτε ο Βαγγέλης, είτε τα υπόλοιπα μέλη. Ανυπομονώ. Ανυπομονώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια πολύ σύντομη ερώτηση για να επισπεύσουμε λίγα για τη διαδικασία προς την Έλενα και προς την κυρία Μέρη. Ωραία. Επομένως, θα περάσουμε σε ψηφοφορία. Για συντομία, θα ήθελα να ρωτήσω, για να μην πάμε σε ονομαστική ψηφοφορία, θα ήθελα να ρωτήσω αν η συγκεκριμένη δράση περνά ομόφωνα ή αν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ήθελε να ψηφίσει κατά τις συγκεκριμένες δράσεις. Ωραία. Συνεπώς, η συγκεκριμένη δράση περνά ομόφωνα. Ευχαριστούμε και πάλι την κυρία Μέρη και την Έλενα. Θα είμαστε σε επικοινωνία άμεσα και θα τα πούμε η επόμενη φορά, ελπίζω να είναι από κοντά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εννοείται μπορείτε να παραμείνετε όσο θέλετε στη συνεδρίαση. Μας συγκίνησε η Έλενα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας, παιδιά. Όσο μπορώ, εγώ θα μείνω. Εγώ επειδή έχω πάρα πολύ δουλειά, λυπάμαι, θα σας αποχωριστώ. Γεια σας. Ωραία, καλή συνέχεια. Όπως τα νιάτα. Γεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Ωραία. Και περνάμε σύντομα στο δεύτερο θέμα, το οποίο είναι εκτός ημερήσιας διάταξης και αφορά την προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην πόλη της Λάρισας. Θα δώσω το λόγο στον Γιώργο τον Τσιμάνη, ο οποίος είναι ο εισηγητής. Γιώργο, θέλουμε σύντομα μια περιγραφή, ώστε να περάσουμε σε ψηφοφορία για την εισήγηση. Πρόεδρε, δεν χρειάζεται να πω κάτι. Είναι αυτό, προσβασιμότητα και μέσα στην πόλη. Στην ουσία, πώς να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες στο να είναι πιο συνειδητοί στην προσβασιμότητα και τα αμαία στην πόλη της Λάρισας. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, νομίζω είναι κατανοητό σε όλους. Ωραία, ευχαριστούμε Γιώργο. Και πάλι, για να μην πάμε σε ονομαστική ψηφοφορία, υπάρχει κάποιος ο οποίος διαφωνεί, ο λόγος στον Αποστόλη τον Κοστούλη. Γιώργο, θες να μας πεις συγκεκριμένα ποια είναι η δράση, αν το έχεις σε χαρτί, διάβασέ μας τι ακριβώς θα γίνει για ενημέρωση του κοινού. Πάμε στην ψηφοφορία για το αν θέλετε να περάσει η συγκεκριμένη εισήγηση. Μας κάνει ο Γιώργος την αναλυτική εισήγηση μετά. Ο Γιώργος Αθανασιάς. Εγώ απλώς θα ξανακαταθέσω την ίδια ανησυχία ότι δεν είχαμε χρόνο να προετοιμάσουμε καμιά ιδέα, να επεξεργαστούμε λίγο την ιδέα, γιατί δεν μας είχε σταλεί μαζί με την ημερήσια. Και γι' αυτό θα ήθελα να πω κατά και κατά πάσα πιθανότητα θα προτιμούσα δηλαδή, να συζητηθεί τον επόμενο μήνα. Και να μην το κάνουμε τώρα έτσι στα γρήγορα. Πρόεδρε, μπορώ να πω κάτι. Ναι, Γιώργο, σύντομα. Ναι, μέσα στην εκτελεστική και στο Messenger στην εκτελεστική έχω στείλει εδώ και 2 εβδομάδες. Αν θέλατε, θα μπορούσατε να με ρωτήσετε, κύριε Αθανασιά. Δεν το κάνετε καθόλου όμως. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποιος εκτός από τον Γιώργο τον Αθανασιά, ο οποίος είναι κατάστατο να συζητηθεί η συγκεκριμένη εισήγηση. Ωραία. Επομένως, έχει το λόγο ο Γιώργος Σουσιουμάνης. Γιώργο, σε ακούμε. Δεν θα κουράσω, θα πάω κατευθείαν στο ψητό που λένε. Εντάξει. Θέλουμε να δημιουργηθεί ένα project που να λέγεται προσβασιμότητα και αμαία στην πόλη μου. Συγκεκριμένα προτείνουμε συνεργασία με φορείς της πόλης, όπως είναι ο Σύλλογος Αμαία, έχουμε και τον κύριο Πάικο εδώ πέρα. Προβολή διαφόρων θεμάτων που αφορούν τα αμαία μέσω των σελίδων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και των διάφορων φορέων που θα συμμετέχουν. Δράση σε κεντρικά σημεία της πόλης, όπως βόλτα με πυρικό καροτσάκι, βόλτα με σκύλο οδηγό, συστάσεις σε οδηγούς που παρκάρουν σε ράμπες αναπήρων, βάψιμο θέσεων αμαία,
Έχουμε σκεφτεί να μιλήσουμε με την ελληνική αστυνομία και να φτιάξουμε αυτά τα φυλάδια που είχαν και στα Τρίκαλα, πρόσεξε που σταθμεύεις. Γενικότερα, στην ουσία, να ευαισθητοποιηθεί ο πολίτης πάνω στα θέματα αμαία. Μαθήματα ευαισθητοποίησης σε θέματα αμαία. Ομιλίες ατόμων με αναπηρία για την εμπειρία τους στη μετακίνηση της πόλης μας. Επαφή και συνεργασία με όλα τα υπόλοιπα δημοτικά συμβούλια νεολαίας της χώρας. Και γιατί όχι να δημιουργηθεί ένα πανελλήνιο project. Αυτό αρκετά δύσκολο, αλλά θα δούμε. Και έχουμε τώρα τρεις προτάσεις. Πρόταση μελέτης για την εγκατάσταση φαναριών για τυφλούς και κοφούς σε κεντρικά σημεία της πόλης. Πρόταση μελέτης για την εισαγωγή πινακίδων Μπρέιλ σε δημόσια κτίρια και μουσεία κτλ. Πρόταση μελέτης για τη δημιουργία πάρκου αμαία στην πόλη της Λάρισας μέσω ΕΣΠΑ ή παρεφερών προγραμμάτων. Έγκριση, η Θεσσαλονίκη έχει πάρει έγκριση πίστωσης από το Υπουργείο Εργασίας 450.000 ευρώ και θα δημιουργήσει κάποια στιγμή ένα τέτοιο πάρκο. Στην ουσία, όλο αυτό το εγχείρημα θα λειτουργήσει συνδυαστικά. Ο χρόνος υλοποίησης υπολογίζεται περίπου στους 6 μήνες. Τι δεν θέλουμε εμείς? Δεν θέλουμε να δημιουργηθεί κάτι, να το δούμε μια φορά, ένα webinar, ένα εξώφυλλο, κάτι οτιδήποτε και να φύγει. Θέλουμε να έχει επαναληψιμότητα, έτσι ώστε ο πολίτης να μην το δει μια φορά και να του φύγει από το μυαλό, να το έχει στο μυαλό του όλη την ώρα. Και γιατί όχι, αφού ο Δήμος έχει δημιουργήσει έργα ευρωπαϊκού προτύπου και για τα αμαία, γιατί όχι να αποκτήσουμε κι εμείς μια φιλοσοφία καλύτερη πάνω στο θέμα. Αυτό μόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποια τοποθέτηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα? Ο Αποστόλης, ο Κουστούλης έχει το λόγο. Από πότε θα ξεκινήσει αυτό και πόσο διάστημα θα κρατήσει η όλη δράση? Ευχαριστώ πολύ, Αποστολή. Όλες μαζί οι ερωτήσεις θα απαντηθούν στο τέλος. Σωστά, σωστά. Ναι. Οπότε να δώσω το λόγο στον Γιώργο τον Καρανίκα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι καλό αυτό το project να γίνει, ειδικά στη Λάρισα. Απλά μήπως πρέπει να δούμε και την αυστηροποίηση των ποινών, να το πω, για τους ασυνείδητους συμπολίτες μας. Εγώ έχω πρόβλημα, ας πούμε, με το καρότσι που έχω το μωρό, έχω πρόβλημα συνεχώς σε αυτό το πράγμα. Πόσες φορές έχω δει να παρκάρουν πάνω σε ράμπες αμαία και να μην μπορεί άνθρωπος αμαία να περάσει. Οπότε μήπως συζητήσουμε και αυτό το πράγμα, το να εισηγηθούμε μια αυστηροποίηση της ποινής, της χρηματικής ποινής, έτσι, το πρόστιμο, ώστε να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Κάποια άλλη τοποθέτηση? Ωραία. Ο Γιώργος Αθανασιάς έχει το λόγο. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ποια επιτροπή επεξεργάστηκε την εισήγηση. Αν ήταν μόνο ο Γιώργος Τσουμάνης, αν ήταν η υγεία ή αν ήταν η προσβασιμότητα. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή σύντομη τοποθέτηση? Ωραία. Επομένως, θα δώσω το λόγο στον Γιώργο τον Τσουμάνη να απαντήσει στις ερωτήσεις και μετά να ακούσουμε και τον κύριο Πάικο, ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας. Αποστόλη, θέλουμε να ξεκινήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γι' αυτό το λόγο είναι και ο κύριος Πάικος εδώ πέρα. Θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με τους συλλόγους για να δούμε πώς θα δημιουργηθούν. Βασικά, έχουμε έρθει σε επαφή, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να κάνουμε. Θα γίνει όλο το καλοκαίρι και θέλουμε να γίνει μέχρι και τον Σεπτέμβριο, που λύγει η θητεία μας, έτσι. Μακάρι η επόμενη επιτροπή του χρόνου να μπορεί να το συνεχίσει αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, ασχολείσαι με τέτοια θέματα περίπου. Αν δεν υπάρχει επαναληψιμότητα, από τη μία μπαίνει, από την άλλη βγαίνει, να το πω τόσο απλά. Αν σου απάντησα, να συνεχίσω. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για τον Καρανίκα και την αυστηροποίηση ποινής. Δεν θέλουμε τόσο να αυστηροποιηθεί η ποινή. Δεν χρειάζεται να λειτουργούμε με ποινές. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε και με τη δημοτική αστυνομία και με την ελληνική αστυνομία. Απλά να είναι πιο ευαισθητοποιημένη αυτήν για να κάνει τουλάχιστον τις παρατηρήσεις. Εντάξει, δεν χρειάζεται να κόβουμε πρόστιμα σε όλο τον κόσμο. Να είναι πιο ευαισθητοποιημένη ακόμα και η αστυνομία. Μπορώ να πω κάτι σε αυτό? Γιώργο, η αστυνομία. Πολύ απαγορεύεται ο διάλογο. Okay. Οπότε, Γιώργο, μπορείς να συνεχίσεις, Τσουμάνη. Ωραία. Και στον κύριο Αθανασιά, είναι οι επιτροπές υγείας, πρόνοιας και κοινωνικών δράσεων μαζί με τη ΒΑΚ, βιώσιμη αστική κινητικότητα, που είναι η Αγγελική Τσιαμέτη, η συντονίστρια. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας, είναι ο κύριος Πάικος. Κύριε Πάικο, καλώς ήρθατε. Με χαρά να σας ακούσουμε.
Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ως νεολαία, ως Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λάρισας, προγραμματίζεται μια τέτοια εκδήλωση, εντάσσοντας δηλαδή και την αναπηρία στα θέματα που σας προβληματίζουν και σας απασχολούν. Δεν ξέρω, έχω γράψει ορισμένα πράγματα, αν σας κουράσω ή όχι. Θέλω να μιλήσω γενικώς για την αναπηρία, να πω ορισμένα πράγματα και κατόπιν να αναφερθώ στα πεπραγμένα σε σχέση με την προσβασιμότητα στην πόλη μας. Θα μου επιτρέψετε ένα δεκάλεπτο, δεν ξέρω αν σας κουράσω. Φυσικά, κύριε Πάιντς, θα πούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ. Είναι γνωστό μέσα από, από μελέτες, από την Eurostat κυρίως, ότι το ποσοστό των αναπήρων του πληθυσμού μιας χώρας, της Ευρώπης, ανέρχεται γύρω στο 10%. Και οι κύριες μορφές αναπηρίες τις οποίες πάσχουν είναι η ασθένεια ή από ατύχημα. Σε αυτό το ποσοστό, εάν προσθέσουμε και τα εμποδιζόμενα άτομα, δηλαδή άτομα με προσωρινές αναπηρίες, ηλικιωμένοι, μητέρες με τα καροτσάκια, με τα μικρά τους παιδιά, εγκυμονούσες, αυτό το ποσό ανέρχεται στο 30%. Και όλοι αυτοί έχουν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες όπως τα άτομα με αναπηρία. Και πριν προχωρήσω να πω ότι ο σωστός όρος είναι άτομα με αναπηρία και όχι άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι καθιερωμένος όπως παγκόσμια σε όλες τις χώρες. Καθιερώθηκε και στη χώρα μας με το Σύνταγμα του 2001. Και έτσι πρέπει να λέγεται άτομα με αναπηρία και όχι άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα με ειδικές ικανότητες και ούτω καθεξής. Γιατί οι ειδικές ανάγκες έχουν πάρα πολλές κατηγορίες ανθρώπων. Ή όχι μόνο τα άτομα με αναπηρία. Οι ειδικές ικανότητες έχουν κυρίως άλλα άτομα. Η ειδική ικανότητα έχει ένας καλλιτέχνης, ένας ζωγράφος, ένας τραγουδιστής. Δεν έχει ένα άτομο με αναπηρία. Οπότε ο σωστός όρος αυτών που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι το άτομα με αναπηρία. Τι εννοούμε τώρα με τον όρο αναπηρία? Ο όρος αυτός περιλαμβάνει κάθε άτομο με κινητική, αισθητριακή, νοητική, ψυχική αναπηρία ή χρόνια πάθηση, όπως θαλασσεμία, νεφροπάθεια και ούτω καθεξής. Ως το 1960, ως τη δεκαετία δηλαδή το 60, κυρίαρχο μοντέλο προσέγγισης αναπηρίας ήταν το ιατρικό, το οποίο αντιμετώπιζε την αναπηρία ως πρόβλημα του ατόμου. Και η οποία απαιτεί ιατρική φροντίδα που παρέχεται υπό μορφή ατομικής θεραπείας. Στην πορεία όμως και μέσα από τους αγώνες του αναπηρικού κινήματος τα πράγματα άλλαξαν. Και από το 1980 και στο εξής, η προσέγγιση για την αναπηρία περνάει πλέον στο κοινωνικό μοντέλο που θέλει τα άτομα με αναπηρία ισότιμα, φορείς δηλαδή δικαιωμάτων και θεωρεί τα άτομα με αναπηρία ως κοινωνικό περιορισμό που προκαλείται από το δομημένο περιβάλλον. Δηλαδή, η αναπηρία είναι ουσιαστικώς κοινωνική κατασκευή. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία είναι αυτή που κατασκευάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα αναγκάζονται να ζήσουν τα άτομα με αναπηρία. Η κοινωνία είναι αυτή που καθιστά τους ανθρώπους ανάπηρους, αποκλείοντάς τους από ισότιμη συμμετοχή σε κάθε τομέα της ζωής τους, όπως την εκπαίδευση, την εργασία, τη μετακίνηση και ούτω καθεξής. Για την άρση του αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία και την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο, το κλειδί είναι η προσβασιμότητα. Το λέμε χρόνια και θα το λέμε πάντα. Όταν δεν υπάρχει προσβασιμότητα, δεν υπάρχει κοινωνική ένταξη. Τι εννοούμε με το χαρακτηρισμό προσβασιμότητα? Νοείται εκείνο το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος που επιτρέπει σε όλα τα άτομα, χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας, λοιπόν χαρακτηριστικών, σωματικές διαπλάσεις, δύναμη, αντίληψη, εθνικότητα κτλ., να έχουν πρόσβαση σε αυτό, δηλαδή να μπορούν αυτόνομα, με ασφάλεια, με άνεση, να προσεγγίζουν και να χρησιμοποιούν τις υποδομές, αλλά και τις υπηρεσίες, συμβατικές και ηλεκτρονικές.
και τα αγαθά που διατίθενται στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Θα ήθελα, αν δεν μας τρώει πολύ χρόνο, να πω ορισμένα παραδείγματα για να γίνει κατανοητό δηλαδή αυτό που λέμε. Ένα άτομο με παραπληγία όπως είμαι εγώ βιώνει συνθήκες κινητικής αναπηρίας σε ένα προσβάσιμο περιβάλλον, δηλαδή σε ένα περιβάλλον που ορθώνει εμπόδια. Αν το περιβάλλον είναι προσβάσιμο, αυτό το άτομο με ένα αναπηρικό αμαξί δεν θα έχει κινητικούς περιορισμούς. Αντίστοιχα, ένα κουφό άτομο βιώνει αναπηρία αν το περιβάλλον στο οποίο ζει δεν γνωρίζει την νοηματική γλώσσα ή δεν υπάρχει σήμανση, φώτα, ειδοποίηση, πινακίδες. Με αυτά, αν αυτά τα πράγματα προβλέπονται, τα κοφά άτομα μπορούν να λειτουργήσουν ισότιμα με κάθε οποιοδήποτε άλλο άτομο. Ένα τυφλό άτομο αισθάνεται αποκλεισμό και ανήμπορο σε ένα περιβάλλον που βασίζεται κυρίως στην οπτική πληροφόρηση. Αν όμως συμπληρωθεί με ηχητική, απτική πληροφόρηση και προβληθεί ένας οδηγός τυφλών στο δάπεδο ή ένας συνοδός σκύλων, το άτομο τότε λειτουργεί διαφορετικά, με ασφάλεια και αυτονομία σε μεγάλο βαθμό. Τα άτομα σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις είναι τα ίδια και εξακολουθούν πάντα να έχουν την παραπληγία, να είναι κοφά ή τυφλά. Άρα αυτό που καθορίζει τη συμμετοχή τους στην κοινωνία δεν είναι η αναπηρία, αλλά ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος. Ποιος άραγε ευθύνεται για την ελλειπή προσβασιμότητα? Πρώτον θα έλεγα ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των πόλεων, που από αρχαιοτά των χρόνων είχε ως πρότυπο τον μέσο πολίτη, τον μέσο χρήστη και όχι το άτομο με αναπηρία. Για φανταστείτε μια κοινωνία, ένα αστικό περιβάλλον, ένα δομημένο περιβάλλον, χωρίς σκαλοπάτια, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα. Θα ήταν προσβάσιμο σε όλους. Απλά. Δεύτερον, ευθύνονται όλοι αυτοί οι οποίοι δεν πράττουν τα απαραίτητα για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Σημαντικό μερίδιο σε αυτή τη λύση του προβλήματος αναλογεί στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, η οποία καλείται να εφαρμόσει τη σχετική νομοθεσία και να αποκαταστήσει την προσβασιμότητα πεζοδρομίων, πλατείων, δημόσιων κτηρίων, ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. Η πολιτεία, βασιζόμενη στους πρότυπους κανόνες του ΙΕ και στη σύμβαση του ΙΕ, έχει ψηφίσει νόμους και εγκυκλίως βάσει των οποίων πρέπει το περιβάλλον, το φυσικό και το δεδομένο να καταστεί προσβάσιμο. Στα πλαίσια αυτά, θέλω να έρθω στην πόλη μας. Να μιλήσω δηλαδή κατά πόσο αυτά επηρέασαν, η νομοθεσία αυτή επηρέασε την πόλη μας, στην οποία ζούμε όλοι μας. Τα πρώτα έργα προσβασιμότητας που έγιναν στην πόλη μας, στην πόλη της Λάρισας, θα κάνω έτσι μια αναδρομή, ξεκίνησαν μάλλον το 1986. Δήμαρχος τότε ήταν, εσείς είστε μικρότεροι, μπορεί να με θυμάστε, ο Χριστόδουλος ο Καφές. Και ξεκίνησε έργα προσβασιμότητας από στην 23η μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο, κάπου εκεί κάτω που είναι η εκκλησία, κάποιος σε αυτό το κομμάτι, ένα μικρό κομμάτι, με 100-150-200 μέτρα, δεν θυμάμαι τώρα πόσο, ήταν τα πρώτα έργα που έγιναν στην πόλη μας προσβάσιμα πεζοδρόμια. Και δεν το επέβαλε η νομοθεσία τότε. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό, ότι δεν το επέβαλε ακόμη η νομοθεσία. Και για να σας δώσω να καταλάβετε τι γινόταν και με τα κτίρια, δεν υπήρχε ούτε ένα κτίριο προσβάσιμο στην πόλη, τουλάχιστον μέχρι το 1987. Το 1987 είχα την τιμή να εκλεγώ πρόεδρος στην κοινότητα από την οποία κατάγομαι, από την Τσαπορνιά Λεσσώνας, και έπρεπε να επισκεφτώ την Ομαρχία. Η Ομαρχία τότε, το κτίριο το σημερινό που στεγάζεται η περιφέρεια, δεν ήταν προσβάσιμο. Και
η πρώτη ράμπα που έγινε στην πόλη μας ήταν η ράμπα για να εξυπηρετήσει τον πρόεδρο της Τσαπουνάς, δηλαδή εμένα. Τα πράγματα όμως άρχισαν να αλλάζουν μέσα από τους αγώνες του αναπηρικού κινήματος. Το χρόνιο αίτημα ψηφίζεται τελικά ο νόμος, ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός το 2028-31, επανάσταση, επαναστατικός νόμος τον λέμε εμείς, διότι μέσω αυτού του νόμου άλλαξε όλη η κατάσταση όλων των πόλεων της χώρας του τέστην και της Λάρισσας. Στα πλαίσια αυτά άρχισαν να κατασκευάζονται σιγά σιγά, να ανακατασκευάζονται δρόμοι που να έχουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τα άτομα με αναπηρία. Έτσι είδαμε τις πρώτες ράμπες στην Παπαναστασίου, στην Κύπρου, στη Μεγάλη Αλεξάνδρου. Αργότερα είδαμε τις πρώτες οδεύσεις τυφλών, αυτά όλα μετά το 2000, εφόσον το σημαντικό είναι, δεν σας είπα ότι αυτός ο νόμος υποχρέωνε πλέον όλους τους φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, σε κάθε αναμόρφωση που κάνει να δημιουργεί προσβάσιμους δρόμους και πεζοδρόμια και πλατείες, όπως και προσβάσιμα κτίρια, όλα τα δημόσια κτίρια, που τα νέα που γίνονται, τα καινούργια, να είναι προσβάσιμα, και αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Και μέσα στα πλαίσια αυτά ανακατασκευάστηκε, δήμαρχος πλέον ο κ. Ντανακούλης, ανακατασκευάστηκε σχεδόν όλο το κέντρο, το στενό κέντρο της πόλης της Λάρισσας. Ευτύχημα για μας, αρχίσαμε να κυκλοφορούμε, γιατί κάπου κάποιοι λέγανε ότι μα δεν έχουμε άτομα αναπηρία, αφού δεν βλέπουμε κανένα να κυκλοφορεί έξω. Πώς θα κυκλοφορήσει κάποιος όταν τα πεζοδρόμια δεν είναι προσπελάσια, δεν είναι προσβάσια. Και ερχόμαστε στον καινούριο νόμο το 2012, έχουμε την τροποποίηση του ΓΟΚ, του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού που σας έλεγα, έχουμε τον νόμο 4067, τον ΓΟΚ 4067 του 2012, ο οποίος έχει μία σημαντική διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο. Ο προηγούμενος δεν είχε καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής όλων αυτών που σας είπα. Ο καινούριος έθεσε ως εφαρμογή όλων αυτών την αποκατάσταση των κτηρίων, των δημόσιων κτηρίων, το τέλος του 2000. Από εκεί και πέρα, ό,τι δεν είναι προσβάσιμο, παλαιό και καινούριο κτίριο, καθίσταται πλέον αυθαίρετο. Και εκτός των άλλων, προβλέπει ότι όχι μόνο τα δημόσια κτίρια, αλλά και τα κτίρια τα οποία είναι δημόσια συνάθρησης, δηλαδή κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες είτε του δημοσίου νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, κοινοφιλούς οργανισμούς, ή έχουν χρήση συνάθρησης όπως εστιατόρια, καφετέριες, τράπεζες. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι πλέον προσβάσιμο. Και ερχόμαστε στα τελευταία 4 χρόνια, όπου έχουμε το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας από πλευράς του Δήμου Λαρισαίου πλέον. Είναι το πρώτο σχέδιο που εφαρμόζεται στη χώρα μας. Ξεκίνησε από εδώ, από τη Λάρισα. Και είναι σε εξέλιξη, όπως θα βλέπετε, ανακατασκευάζεται όλο το ευρύτερο κέντρο της πόλης μας. Όλοι οι δρόμοι πλέον καθίστανται προσβάσιμοι για τα άτομα με αναπηρία, κινητικά και με προβλήματα όρασης. Γι' αυτό βλέπετε και τις οδεύσεις τυφλών και τις ράμπες. Μια σημαντική εξέλιξη, πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Σε λίγο θα είναι πλήρως προσβάσιμο όλο το στενό και ευρύτερο κέντρο της πόλης μας. Εμείς ως αναπηρικό κίνημα θέσαμε τους προβληματισμούς μας, τις προτάσεις μας, και είπαμε ότι αυτό το σχέδιο να επεκταθεί και στις συνοικίες της πόλης μας, και συγκεκριμένα επειδή δεν μπορούμε να ανακατασκευάσουμε από τη μια μέρα στην άλλη όλη την πόλη, όλη τη Λάρισα, εμείς προτείναμε κάθε χρόνο να γίνονται έργα σε κάθε συνοικία,
και κυρίως στους δρόμους από τους οποίους περνάνε τα αστικά λεωφορεία. Αν κάτι τέτοιο επιτευχθεί, θα είναι πολύ σημαντικό για όλα τα άτομα με αναπηρία. Αυτή τη στιγμή θέλω να πω ότι είναι σε εξέλιξη μία μελέτη από πλευράς Δήμου, μετά και από δικό μας αίτημα, να καταστούν προσβάσιμα όλα τα δημόσια κτίρια της πόλης μας. Να γίνει η διασύνδεση αυτών των κτιρίων με συνθήκες πρόσβασης. Και όταν λέμε πρόσβαση σε ένα κτίριο, εννοούμε θέσεις στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων έξω από το κτίριο, ράμπες στα πεζοδρόμια, πρόσβαση στο κτίριο είτε με ράμπες, είτε με ασανσέρ, είτε με ανεβατόρια σκάλας όπου δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Θα σας πω ένα παράδειγμα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα που όλοι το γνωρίζετε. Το κτίριο, το Χατζηγιάννη, πνευματικό κέντρο. Είναι ένα κτίριο το οποίο έχει μερικά σκαλοπάτια, όπως ξέρετε, για να εισέλθει κάποιος μέσα. Και δεξιά του έχει κατασκευαστεί εδώ και χρόνια μία ράμπα μεταλλική, την οποία για να διασχίσω εγώ θα πρέπει να έχω ένα άτομο να βοηθώ και ένα τρίτο άτομο να βοηθάει τον βοηθό μου και εμένα συγχρόνως, μην πέσουμε όλοι μαζί. Γιατί η κλίση είναι υπερβολικά μεγάλη. Οι κλίσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5-6% για να είναι αυτόνομα η αυτόνομη διέλευση ενός ατόμου με αναπηρία σε ένα χώρο. Υπάρχει όμως λύση, υπάρχει το ανέβατο που πρέπει να γίνει. Μέσα στη μελέτη θα προβλέπονται όλα αυτά, να καταστούν προσβάσιμα τα κτίρια, να γίνουν και με πινακίδες σε μορφή μπρέι και με ό,τι απαιτείται, εν πάση περιπτώσει, εξόδους και εισόδους σε περίπτωση που έχουμε κάποια έκτακτα γεγονότα, να μπορούν άνετα να αδειάζουν τα κτίρια, να προβλέπεται δηλαδή και για τα άτομα με αναπηρία και να μην έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αναφέρω ότι στην ηλεκτρονική προσβασιμότητα τα τελευταία δύο χρόνια επιτεύχθηκε αυτή στην πόλη μας. Η ηλεκτρονική σελίδα της περιφέρειας είναι προσβάσιμη, η ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου είναι προσβάσιμη. Μπορεί κάποιος δηλαδή που έχει κάποιες αναπηρίες να μπει στην ιστοσελίδα και να την διαβάσει για να είναι στη φλόρ, δηλαδή προκειμένου, παραδείγματος χάρη δηλαδή. Είναι από τα σημαντικά έργα τα οποία βελτιώνουν την κατάσταση προσβασιμότητας στην πόλη. Εδώ θέλω να προσθέσω... Θα σας παρακαλέσουμε έτσι να συντομεύσουμε λιγάκι είναι αρκετά τα θέματα σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Ωραία. Ωραία, ωραία. Δύο πράγματα θα πω και τελειώνω. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, στα πλαίσια αυτά, θέλω να σας πω ότι από το 2004 έχουμε προσβάσιμα όλα τα αστικά λεωφορεία της πόλης μας είναι προσβάσιμα. Όλα τα αστικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε και ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος Αναπήρων Πολιτών έχει και το λευκό ταξί, το οποίο κυκλοφορεί στην πόλη μας σε συνεργασία με το Δήμο Λαρισαίων. Προσβάσιμα έχουμε και δημιουργήσει σε συνεργασία με το Δήμο και εδώ ένα στούντιο ηχογράφησης ηχητικών βιβλίων, να το λέω για να ενημερωθείτε, για τους έχοντες πρόβλημα όρασης, το μοναδικό στούντιο ηχογράφησης εκτός Αθηνών που έχει τέσσερα ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών στην Αθήνα και το μοναδικό που έγινε και εδώ με συνεργασία με το Δήμο Λαρισαίων. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, είναι στα ΣΥΝ. Τώρα αποκτήσαμε και ένα μηχάνημα, έναν εκτυπωτή σε μορφή break, δωρεάν από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα βοηθήσει τα μέγιστα στους έχοντας προβλήματα όρασης. Αυτά έτσι ως προς το ιστορικό, το τι συμβαίνει στην πόλη μας. Τώρα είχα να πω μερικά ακόμη πράγματα, αφού θέλετε να συντομεύω θα σταματήσω εδώ. Για διάφορες προτάσεις, για εκπαιδευτικά προγράμματα και τα λοιπά που θα ήθελα να σας πω. Να μην σας τρώω το χρόνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και πάντα στη διάθεσή σας ό,τι θέλετε για να συνεργαστούμε στο εξής, σε όποια θέματα σας απασχολούν.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μπροστά μας αρκετό χρόνο να τα δούμε έτσι με περισσότερη λεπτομέρεια. Η Επιτροπή που πιθανώς θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα θα συνεδριάσει και διαζώσεις. Θα είστε εννοείται μαζί μας και ευπρόσδεκτος πάντα για τις συμβουλές σας και την καθοδήγησή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Επομένως, περνάμε και για τη συγκεκριμένη δράση σε ψηφοφορία. Θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα. Εγώ μπορώ να σας αφήσω πλέον έτσι ή όχι? Εννοείται, αν έχετε υποχρεώσεις, σας υποδεσμεύουμε. Να είστε καλά. Ωραία. Ευχαριστώ. Ωραία. Περνάμε λοιπόν σε ψηφοφορία. Θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία με τις προηγούμενες. Θα ήθελα να δούμε αν περνάει η συγκεκριμένη δράση ομόφωνα ή αν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ήθελε να δηλώσει κατά. Είτε λευκό. Ωραία. Η συγκεκριμένη δράση περνά ομόφωνα. Δώστε μου παρακαλώ, μισό λεπτάκι. Ωραία. Και τώρα περνάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το πρώτο θέμα αφορά την ερώτηση προς το Προεδρείο σχετικά με την Οργανωτική Επιτροπή. Το λόγο έχει ο Γιώργος Αθανασιάς. Γιώργο. Βασικά, επειδή έχουμε και τους υπόλοιπους τους προσκεκλημένους, υπάρχει περίπτωση να πάει τελευταίο θέμα αυτό? Όχι, θα το κρατήσουμε πρώτο, λόγω διαδικασίας. Πρώτο θέμα είναι οι ερωτήσεις. Οπότε, Γιώργο, σε ακούμε. Έχεις το λόγο. Λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, παράλληλα με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, οφείλει να λειτουργεί ως υποστηρικτική δομή και η Οργανωτική Επιτροπή. Όμως, από την αρχή της θητείας, η Οργανωτική Επιτροπή υπολειτουργεί και δεν έχει ενεργοποιηθεί πλήρως, καθώς το Προεδρείο έχει μελήσει παρά τις πολλές επισημάνσεις που το έχουν γίνει την τήρηση του κανονισμού. Εδώ και 8 μήνες οι συντονιστές των Επιτροπών δεν έχουν λάβει ενημέρωση σχετικά με το τρόπο αξιοποίησης των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής και το Προεδρείο δεν έχει δείξει ενδιαφέρον για την ενεργοποίησή της. Χωρίς τον απαραίτητο κεντρικό σχεδιασμό, η Οργανωτική Επιτροπή δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Ως εκ τούτου, καλό το Προεδρείο να εξηγήσει το λόγο που παραμελούσε την Οργανωτική Επιτροπή τα πρώτα 2/3 της φετινής θητείας και να καταθέσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία ενεργοποίησή της και να δεσμευτεί εναντί της ανομέλειας για την τήρηση του. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Από το Προεδρείο θα απαντήσει ο Δημήτρης Ολαδόπουλος. Δημήτρη, έχεις το λόγο. Τέλεια, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά για την εργοπορία, θεωρώ προσωπικά, και αυτή είναι και η τοποθέτηση μου απέναντι στον όλο, απέναντι στο Προεδρείο, το ότι δεν θεωρώ ότι πρέπει, ότι έχουμε αργήσει σαν διαδικασία. Δεν ορίζεται από τον κανονισμό, αν θυμάμαι σωστά, το ότι πότε πρέπει να ξεκινήσει η Οργανωτική Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή η Οργανωτική Επιτροπή έχει 4 άτομα, 7 με το κάλεσμα το οποίο έχει γίνει. 6 Ιουνίου είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της πρόσκλησής μας, όπου θα γίνει η σύγκληση της Οργανωτικής Επιτροπής με όσους έχουν δείξει ενδιαφέρον για να μπορέσουμε να ορίσουμε και ένα συντονιστή. Όπως είπε σωστά ο Γιώργος, η Οργανωτική Επιτροπή θα έχει ρόλο είτε στις επιτροπές, είτε με το Προεδρείο, είτε γενικά με όλα τα αρμόδια όργανα να βοηθήσει στη διεκπεραίωση αυτών των πραγμάτων. Όσον αφορά για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, είναι δεδομένο ότι δεσμευόμαστε η Οργανωτική Επιτροπή να δημιουργηθεί για να μπορέσει να κλείσει ένας κύκλος ορθά, τώρα που έχουν ανοίξει και τα πράγματα που θα μπορέσουν να βοηθήσουν. Αυτά από εμένα, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο Θανασιά, θα ήθελες να τοποθετηθείς πάνω στο θέμα σου? Ναι, θα ήθελα να πω κάποια πραγματάκια. Ένα ως προς το ότι δεν έχει καθυστερήσει η διαδικασία. Θεωρώ ότι οι 8 μήνες που έχουν περάσει είναι πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Ακόμα και αν δεν προβλέπεται από τον κανονισμό συγκεκριμένη ημερομηνία που συστήνεται η Οργανωτική Επιτροπή, προβλέπεται παραδείγματος χάρη ότι ο συντονιστής της παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις. Οπότε από τη στιγμή που συνεδριάζει το Συμβούλιο και προβλέπεται από τον κανονισμό ότι θα πρέπει να υπάρχει ο συντονιστής για να έχει εκεί πέρα συμβουλευτικό ρόλο, θεωρώ ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτό, έχει παραβλεφθεί το συγκεκριμένο άρθρο του κανονισμού. Και να σας πω την αλήθεια, δεν με κάλυψε και ακριβώς επειδή είχε χαρακτήρα ερώτηση η συγκεκριμένη εισήγηση. Ζήτησα για ένα χρονοδιάγραμμα τώρα, το ότι θα κλείσει στις 26 Ιουνίου η φόρμα για τη δήλωση των μελών. Νομίζω δεν είναι και πολύ πλήρες σαν χρονοδιάγραμμα, γιατί σας έδωσα τις 10 αυτές μέρες για την εισήγηση να προετοιμάσετε το χρονοδιάγραμμα. Θα περίμενα ίσως να δω και το πότε θα βγει ο συντονιστής, πότε θα γίνει μια παράδοση καθηκόντων μέσα σε εισαγωγικά ή πότε θα ενημερωθούν οι συντονιστές των επιτροπών σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης της επιτροπής. Δεν είδα αυτές τις ημερομηνίες, σας πω την αλήθεια, δεν με καλύψατε και σαν απάντηση.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Προχωράμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης και αυτό αφορά την πρόταση δράσεων για το Pride. Το λόγο έχει η Μπούμα Μαρία από την Επιτροπή Δημοκρατίας Αναθυμπίνων Δικαιωμάτων. Μαρία. Γιώργο, βλέπω τον Δημήτρο Λαδόπουλο να σηκώνει χέρι. Ναι, Γιώργο. Δεν γίνεται να κάνουμε διάλογο. Αν θέλετε, το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση. Οπότε η Μαρία Μπούμα έχει το λόγο. Μαρία. Γεια σας, ακούγομαι. Ναι, σε ακούμε κανονικά. Ακούγομαι. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Ναι. Στα πλαίσια των δράσεων του Δημοτικού Συμβουλίου μας, η Επιτροπή Δημοκρατίας και Δικαιωμάτων αποφασίσαμε να προβούμε στην εισήγηση των δράσεων με τίτλο «Η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙΣΗΝ» στην πόλη της Λάρισας. Αφορμή για τις δράσεις αυτές είναι το γεγονός ότι, όπως όλοι ξέρουμε, εξαιτίας των κοινωνικών δικτύων, ο Ιούνιος έχει αναγνωριστεί πλέον διεθνώς ως ο μήνας υπερηφάνειας, γνωστός και ως Pride Month. Λοιπόν, οι δράσεις θα ξεκινήσουν από μία καμπάνια και θα κορυφωθούν με την πραγματοποίηση ενός πολυήμερου webinar. Αυτές θα οργανωθούν φυσικά σε συνεργασία με φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ στην Ελλάδα, όπως το Θεσσαλονίκη Pride και το περιοδικό Antivirus. Εξού και έχουμε σήμερα καλεσμένο από το Θεσσαλονίκη Pride. Λοιπόν, κύριοι στόχοι μέσα από αυτή την Pride είναι μέσα από αυτή τη δραστηριότητα είναι η κατανόηση των χαρακτηριστικών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, ώστε να έχουμε την ευρύτερη αποδοχή και απαλλαγή των ομοφοβικών αντιλήψεων, οι οποίες διακατέχουν ακόμα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα της λαρισαϊκής, η οποία είναι και μικρή, η ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη της αντίστοιχης κοινότητας και δημιουργία γενικότερου κλίματος αποδοχής στην νεολαία κυρίως, ώστε σε επόμενες χρονιές να έχουμε αντίστοιχες δράσεις και να ενθαρρυνθούν περισσότεροι άνθρωποι να αγκαλιάσουν την ταυτότητά τους. Για τη συμμετοχή στο webinar, φυσικά θα δίνεται προτεραιότητα στους νέους της Λάρισας, χωρίς όμως να αποκλείονται και άτομα άλλων ηλικιών ή κάτοικοι άλλων περιοχών. Εννοείται ότι μέσα από αυτή τη δράση θα έχουμε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στα θέματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, ενώ το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας προσεγγίζει την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα τις μειονότητές της, ενώ έχουμε και στενότερη επαφή με τους φορείς οι οποίοι θα βοηθήσουν στην ολοκλήρωση της δράσης. Λοιπόν, ως προς το webinar κυρίως, θα διεξαχθεί στη διάρκεια 2 ημερών. Η πρώτη μέρα κυκλοφορείται LGBTQ+ 101 και ακριβώς επειδή είναι 101 θα έχουμε εξήγηση της έννοιας του φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει πιο σαφής η διαφορά ανάμεσα σε κοινωνικό και βιολογικό φύλο και το πόσο έντονα επηρεάζει η διαδικασία της κοινωνικοποίησης των καθορισμών του, ενώ θα γίνει αναφορά σε γνωστούς ή και όχι και τόσο σεξουαλικούς προσανατολισμούς. Ενώ την δεύτερη μέρα θα κινηθούμε σε ένα πιο πρακτικό πλαίσιο, όπου θα δούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στην καθημερινή ζωή και κυρίως την κοινωνική αποδοχή, την νομική αναγνωρισιμότητα ιδιαιτέρως του φύλου και την πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. Επίσης, θα γίνει ξεχωριστή αφορά και στη σεξουαλική βία, την οποία δέχονται, και ιδιαίτερα θα γίνει σύνδεση αυτού του κομματιού της ημερίδας με το ξέσπασμα του ελληνικού κινήματος MeToo. Σημειώνεται βέβαια ότι κάτι τέτοιο ενδέχεται να υποστεί αλλαγές. Λοιπόν, βέβαια αυτό το webinar δεν είναι ολόκληρη η δραστηριότητα, αλλά αποτελεί κομμάτι της. Επίσης, γιατί θα γίνονται παράλληλα και δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες και να αναδειχθούν τα ζητήματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Επίσης, η προώθηση θα γίνει και με αφήσεις και με την τοποθέτηση κατόπιν βέβαια συμφωνίας με τις δημοτικές αρχές στη σημαία στη Δημαρχία της Λάρισας. Η σημαία, θα θέλετε να σας τη δείξω με ένα share screen ή την έχουμε δει από την εισήγηση? Υπάρχει στην εισήγηση. Παρ' όλα αυτά, αν υπάρχει κάποιο σύμβουλο ο οποίο θα ήθελε να τη δει, μπορούμε μετά να κάνουμε ένα share screen. Μπορεί να συνεχίσει, Μαρία. Ωραία. Η οποία βέβαια είναι η σημαία της πρόοδου και συμπυκνώνει και τα μηνύματα των κινημάτων Trans Lives Matter και Black Lives Matter, για τα οποία
έχει γίνει αυξημένος λόγος της προηγούμενης περίοδους. Και επίσης θεωρούμε καλό να ενισχύσουμε και τα έργα Ελλήνων καλλιτεχνών σε συνεργασία και συνεννόηση με αρμόδιους φορείς και να αξιοποιήσουμε διαδικτυακούς χώρους για προβολή έργων ζωγραφικής, να αξιοποιήσουμε το δημοτικό ραδιόφωνο για αναπαραγωγή μουσικών κομματιών και εφόσον οι συνθήκες της πανδημίας μας το επιτρέψουν, ίσως να μπορούμε να προβάλλουμε και κάποιες ταινίες σε κατάλληλο χώρο. Την πρόθεση θα αναλάβουν τα ίδια τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαία και πρωτίστως της ίδιας Επιτροπής Δημοκρατίας και Δικαιωμάτων. Και ως προς την πρόθεση θα βοηθήσουν και οι αρμόδιοι φορείς, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν και ανώτερες γραφιστικές γνώσεις. Ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, φυσικά θα έχουμε όλα τα μέλη της Επιτροπής και εννοείται τους συνεργάτες μας. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Υπάρχει κάποια τοποθέτηση στο συγκεκριμένο θέμα? Ωραία. Φαντάζομαι. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Να καλωσορίσουμε στην συνεδρίασή μας τον Αποστόλη τον Καραμπαίρη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος από το Pride Θεσσαλονίκης. Αποστόλη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ και που είμαι ανάμεσά μας και για τη θεματολογία που συζητάτε και ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη, αν και δεν την αναμέναμε, το προηγούμενο θέμα για την αναπηρία, γιατί βλέπω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων στη Λάρισα έχει ευαισθησίες προς όλων των τύπων των διακρίσεων και θα ήθελα να το δείτε αυτό ως μέρος μιας γενικότερης πολιτικής και να την αναπτύξετε με κάθε μορφή διάκρισης και σε αυτό το πλαίσιο να την επικοινωνήσετε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε στον κόσμο ότι οι ρίζες όλων των διακρίσεων τελικά έχουν αυτό το... Είναι η ίδια ο φόβος για το διαφορετικό, για τη διαφορετικότητα που τελικά δεν θα έπρεπε να μας φοβίζει, αλλά θα έπρεπε να το βλέπουμε σαν πλούτο. Επίσης, είναι σημαντικό για την Λάρισα ότι παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία που την τοποθετεί στο χάρτη, δείχνει ότι τελικά δεν είναι... Και εδώ το είπες προηγουμένως, Μαρία, υπάρχει ιδιαίτερη ομοφοβία στη Λάρισα. Το ίδιο λέγαμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη πριν ξεκινήσουμε το Pride, αλλά τελικά όταν φάνηκε η δυναμική του Pride, η μαζικότητα του Pride, είπαμε ότι τελικά δεν είναι ότι είμαστε από τη φύση μας έτσι ή ξέρω εγώ, ό,τι και να κάνουμε θα χειριαρχούμαστε από δυνάμεις άγνοιας, μίσους και τέτοια, αλλά ότι τελικά υπάρχει αυτή η μαγιά και χρειάζεται την κατάλληλη όθηση για να βγει στην επιφάνεια, να κάνουμε αυτό που λέμε, να βγούμε στο δημόσιο χώρο και να πάρουμε μέρος στο δημόσιο λόγο. Και ως Θεσσαλονίκη Pride θέλω να σας πω ότι αυτός είναι ο ρόλος μας. Αυτό θέλουμε να προάγουμε. Είναι η ορατότητα η οποία μας φέρνει στο δημόσιο χώρο και άρα διαλύει όλα τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που υπάρχουν, γιατί όπως σας είπα και πριν, οφείλεται στην άγνοια και ενδυναμώνει πάρα πολύ. Είναι απίστευτο το πόση δύναμη μπορούν να πάρουν οι νέοι και οι νέες LGBTI, ότι τελικά δεν είναι μόνες και μόνοι τους, ότι τελικά έχει και ειδικά οι νέοι τους στηρίζουν, το μέλλον δηλαδή της πόλης τους στηρίζει και να είναι ένα μήνυμα ότι μη φύγετε, σας θέλουμε εδώ, αλλά και προς τους απ' έξω ότι ελάτε στην Λάρισα, και αυτό θα το ενέτασα και σε ένα ευρύτερο σχέδιο του Δήμου, μιας και μιλάμε για Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι, ότι είναι μια δυναμική πόλη, δεν είναι μια πόλη που απλά περιμένει την παρακμή και την απομόνωση, έχει ανοιχτούς ορίζοντες και μπορεί να σταθεί η επάξια στο ύψος των... Δηλαδή, ενισχύει το μητροπολιτικό χαρακτήρα της Λάρισας. Το άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι προφανώς είναι πολύ σημαντικό για την LGBTI νεολαία το μήνυμα που θα στείλουμε για το ότι η Λάρισα είναι μια πόλη ανοιχτή και
δεν κάνει διακρίσεις, αλλά όπως και στο Θεσσαλονίκη Pride επιδιώκουμε να κάνουμε τις δράσεις μας μια γιορτή για όλη την πόλη, γιατί, όταν, γιατί οι διακρίσεις είναι ζήτημα όλων. Δηλαδή όταν μια κοινωνία κάνει διακρίσεις σε έναν τομέα, αργά ή γρήγορα θα τις κάνει και σε άλλον και όλοι μας, όλες μας είμαστε κάπου διαφορετικοί και διαφορετικές. Και σε κάθε περίπτωση το στίγμα καταπολεμάται όχι αν το μεταθέτουμε σε άλλο επίπεδο, αλλά αν το καταπολεμάμε συνολικά. Και κάτι που είπα προηγουμένως, ότι είναι πολύ δυνατό το μήνυμα που στέλνετε εσείς ως ένας μη LGBTI φορέας, και εννοώ ότι προφανώς ανάμεσά μας υπάρχουν, όπως λέμε, είμαστε παντού, έτσι, σε όλα τα σημεία, και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην αγορά και στην εκπαίδευση, στον καλλιτεχνικό χώρο. Απλά το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, σαν που εκπροσωπεί όλη την πόλη και έχει αυτό το προνόμιο που δεν δέχεται το LGBTI στίγμα, είναι πολύ σημαντικό να το χρησιμοποιήσετε αυτό για να και έτσι θα ενθαρρυνθεί και η κοινωνία των πολιτών να δημιουργήσει τις δικές της ομάδες, και που βλέπουμε, ας πούμε, σε πόσο πρωτόλιο στάδιο είναι στη Λάρισα, που δεν είχαν το capacity, ας πούμε, την δυναμική να σηκώσουν μια τέτοια δράση, γιατί όλο αυτό θα πρέπει ο Δήμος να το κάνει πάντα με την κοινωνία των πολιτών, για να βγαίνει δηλαδή από τους πολίτες. Γενικώς δεν θέλω να πω πάρα πολλά, θέλω περισσότερο να απαντήσω σε ερωτήσεις που έχετε, γιατί ξέρω ότι πολλοί και πολλές μπορεί να μην ήρθατε σε επαφή, μπορεί να μην γνωρίζετε το αντικείμενο και να έχετε κάποιες, πώς θα πούμε, reservations, κάποιες αναστολές. Οπότε θα ήθελα να λύσουμε κάποιες απορίες. Μόνο ένα μικρό σχόλιο για το περιεχόμενο της δράσης. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που θα κάνουμε αυτά τα webinar, αλλά είναι πολύ σημαντικό να βγει αυτό το μήνυμα στο δημόσιο χώρο. Δηλαδή να δείξουμε, είναι πολύ ενδυναμωτικό αυτό, να δείξουμε ότι υπάρχουμε, και έτσι περνάει το μήνυμα ότι η Λάρισα είναι μια πόλη ανοιχτή. Θα χαρώ να έχω ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Αποστόλη. Υπάρχει κάποια ερώτηση προς τον Αποστόλη? Ωραία, δεν βλέπω κάποια ερώτηση, αλλά θέλω όμως να κάνω μια ερώτηση. Θέλω να μας πεις, Αποστόλη, λίγο περισσότερες πληροφορίες για το Pride. Τι είναι, πώς ξεκίνησε, πότε ιδρύθηκε και τι γίνεται μέχρι σήμερα σχετικά, ας πούμε, πόσοι ήταν στην αρχή, πόσοι έγιναν στη συνέχεια, πόσα άτομα δηλαδή συμμετέχουν σε όλο αυτό, σε όλη αυτή την οργάνωση. Γιατί είναι μια τεράστια οργάνωση, το βλέπουμε στις τηλεοράσεις, στα social media γενικώς. Και βλέπουμε ότι είναι μια αρκετά οργανωμένη δράση, και θα το δούμε και σύντομα τον επόμενο μήνα. Όχι τον επόμενο μήνα, γιατί φέτος λόγω κορονοϊού το πήγαμε Σεπτέμβριο. Ναι. Αν και η Αθήνα θα κάνει κάποιες εκδηλώσεις, αλλά όχι παρέλαση, και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη θα το κάνουμε Σεπτέμβριο. Αλλά πάντα χαίρομαι να μιλάω για το πώς γεννήθηκε το Θεσσαλονίκη Pride, γιατί έχει ενδιαφέρον να το συγκρίνουμε και με της Αθήνας, το οποίο ήταν το πρώτο στην Ελλάδα, οπότε το ελληνικό κοινό ήρθε σε επαφή πρώτη φορά με αυτό. Οπότε ήταν πολύ σταδιακή η άνοδος και η μαζικότητα του Athens Pride, που τώρα έχει φτάσει μπορεί και τις 100.000. Αλλά το Θεσσαλονίκη Pride είχε από την αρχή, και με δεδομένο ότι ήταν στην Θεσσαλονίκη που ήταν πιο μικρή, ήταν ο Άνθιμος που μας έκανε πόλεμο εκεί, ο Ψωμιάδης. Και παρόλα αυτά είχαμε, ενώ φοβόταν όλοι, ξέρεις, σαν πρώτο Pride, βλέποντας από τις τηλεοράσεις από άλλες χώρες ότι είχε και τη βία, ας πούμε, τέλος πάντων, τους αντιδιαδηλωτές και τις αντιδιαδηλώτριες, παρόλα αυτά είχαμε 30 αντιδιαδηλωτές και αντιδιαδηλώτριες και εμείς ήμασταν 3.000. Δηλαδή εμείς κάναμε ένα μεγάλο boom από την αρχή, ακριβώς γιατί το Pride εξέφρασε ευρύτερα στρώματα, και ήταν αυτό που σας έλεγα, ότι δεν κάνουμε μια γιορτή μόνο για την LGBTI κοινότητα, είναι για όλη την πόλη, και η πόλη ήθελε να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι δεν θέλουμε να κολλήσουμε στο παρελθόν, θέλουμε εξωστρέφεια, θέλουμε να δείξουμε ότι η Θεσσαλονίκη ακούει τον παλμό του κόσμου. Και μάλιστα ήταν πολύ σημαντικό ότι, και αυτό φαίνεται ακόμα περισσότερο σήμερα, ότι δεν είχαμε υποστήριξη από έναν μόνο πολιτικό χώρο.
Αυτό που στη Δυτική Ευρώπη, με όλες τις συνυποδηλώσεις που φέρει αυτό, γίνεται από όλους τους πολιτικούς χώρους, άρχισε να γίνεται με το Pride και ακόμα περισσότερο τώρα. Και θα σας εξηγήσω. Ας πούμε, στην Γερμανία την ισότητα στο γάμο την πέρασε η κεντροδεξιά. Στην Ισπανία την πέρασε η κεντροαριστερά. Στη Βρετανία πάρα πολλούς νόμους, και την ισότητα στο γάμο, αλλά και πάρα πολλούς άλλους νόμους, τους πέρασαν οι Tories, οι συντηρητικοί, έτσι. Και εμείς, ας πούμε, είχαμε το Δήμαρχο Μπουτάρη που ήταν από ένα πιο φιλελεύθερο, ας πούμε, χώρο, τα κινήματα της πόλης που ήταν εξοκοινοβουλευτικά, ας πούμε, είχαμε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα εκτός από τα δύο άκρα, έτσι, που στήριζαν το Θεσσαλονίκη Pride, και τώρα βλέπουμε σε πανελλήνιο, σε εθνικό επίπεδο, μια πλειοδοσία κυρίως των δύο κομμάτων εξουσίας, ποιο κόμμα θα κάνει τα περισσότερα. Δηλαδή πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ το Σύμφωνο Συμβίωσης και το νόμο για την αναγνώριση της νομικής ταυτότητας φύλου. Τώρα θέλει η Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε το γάμο, αλλά τέλος πάντων αυτό που έκανε, να συστήσει αυτή την επιτροπή για να καταθέσουμε όλο το φάσμα των διεκδικήσεων της LGBTI κοινότητας, και μάλιστα θέλει να το βγάλει τώρα τον Ιούνιο, που είναι μήνας LGBTI υπερηφάνειας. Και αυτό είναι και το σωστό, θα έλεγα εγώ, γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν ιδεολογίες, καλύπτουν όλο το φάσμα. Και μάλιστα υπάρχει αυτή η τάση, και το βλέπουμε και από τους νέους που πια είναι, δηλαδή αν έρθετε στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ νεολαίστικο το Pride, βλέπετε πιτσιρίκια, αλλά και διεθνώς, ότι άρχισαν χώρες να το υποστηρίζουν αυτό με τις διπλωματικές τους αποστολές. Γιατί βλέπουν ότι ο κόσμος βαδίζει προς τα εκεί, άρα μόνο να κερδίσουν έχουν. Φυσικά εκεί παίζουν και άλλα κίνητρα, έτσι, όταν μπαίνουν μέσα και οι πολιτικές, αλλά βλέπουμε ότι είναι έχει πολύ δυναμική, και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα τα κινήματα είναι αλληλένδετα, όπως είπε και η Μαρία, στην Αμερική, ας πούμε, συνδέεται πάρα πολύ με το Black Lives Matter, γιατί η αστυνομική βία που στην αρχή, στον καιρό του Stonewall, ήταν προς τους LGBTI, τώρα είναι και διαχρονικά, δεν είναι μόνο τώρα, είναι προς τους μαύρους. Όλα αυτά πρέπει να τα σμπρώξουμε για να δημιουργήσουμε μια κοινωνία ανοιχτή και χωρίς διακρίσεις, και όχι μόνο στις μεγάλες Μητροπόλεις. Εγώ θα ήθελα κάθε περιφέρεια, για να το πάμε έτσι και στο διοικητικό κομμάτι, κάθε περιφέρεια της Ελλάδας να έχει το δικό του, για να κρατήσει τον κόσμο της εκεί και να μπορούν όλοι να ζήσουν ανοιχτά τη ζωή τους και ελεύθεροι. Και ξέρετε, όταν η κοινωνία και τα μέλη της κοινωνίας μάλλον ζουν ελεύθεροι, μπορούν και να παράγουν περισσότερο και να ενισχύσουν το επίπεδο, όπως λέμε, ευτυχίας της κοινωνίας, και όλα δουλεύουν καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ, Αποστόλη. Είσαι καλά, ήταν έτσι πολλές οι πληροφορίες που μας έδωσες και ενδιαφέρουσες. Να ευχηθούμε καταρχήν καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στις δράσεις. Εννοείται, σας περιμένουμε και στις δικές μας δράσεις, και θα περάσουμε σύντομα στην ψηφοφορία της συγκεκριμένης δράσης. Πριν όμως από αυτό, να δώσω σύντομα το λόγο στον Αποστόλη του Κουστούλη. Αποστόλη. Και ένα χέρι υπάρχει, είδα. Ευχαριστώ. Είναι και ο Στάθης. Σήκωσε το χέρι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για αρχή σαν Επιτροπή πάρα πολύ τον Αποστόλη και γενικότερα το Pride Θεσσαλονίκης, που ήταν ο πρώτος φορέας που έδειξε ενδιαφέρον για συνεργασία. Και έχουμε πει και ότι η γενικότερη δράση θα δηλωθεί και ως συνεργασία με το Pride Θεσσαλονίκης από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λάρισας. Από εκεί και πέρα, σαν μικρό προσωπικό σχόλιο, και ελπίζω να μην φάνει πολύ πολιτικό, ενώ έχουν γίνει όντως δράσεις οι οποίες ήταν θετικές προς τη διεκδικήση ΛΟΑΤ κοινότητας από πολιτικούς φορείς, θέλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας από το οπορτουνιστικό tokenism που γίνεται από φορείς ρεφορμιστικούς της αστικής δημοκρατίας, γιατί η δικιά μας πρωτοβουλία έγινε καθαρά αλτρουιστικά, λόγω της δικής μας ηθικής πηξίδας,
χωρίς να αποσκοπούμε σε κανένα προσωπικό όφελος ή ανάδειξη. Και θέλουμε να δείξουμε αυτόν τον τρόπο ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια από το λαό της Λάρισας και όχι από κάποιον πολιτικό φορέα αυτό. Ευχαριστούμε, Αποστολή. Κάποιος άλλος ο οποίος θα ήθελε να τοποθετηθεί σύντομα. Δεν περιμέναμε και κάτι άλλο, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά το πίστευα αυτό. Αλλά ξέρεις τι, συγγνώμη τώρα, πολύ σύντομος θα είμαι. Ότι εγώ λέω, προφανώς οι προτεραιότητες του καθενός και της καθεμιάς είναι διαφορετικές, αλλά προτιμάω κάποιος να κερδίζει είτε πολιτικά, είτε οικονομικά, είτε ό,τι θες βάζεις, από την υποστήριξη στην ισότητα, παρά από την εναντίωση στην ισότητα. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι, Αποστόλη. Περνάμε λίγο στην ψηφοφορία της συγκεκριμένης δράσης. Υπάρχει κάποιος... Ναι. Ο Στάθης... Ένα πολύ σύντομο σχόλιο, μιας και δηλαδή γίνεται κουβέντα. Ναι. Εντάξει, είμαστε... Δεν μπορούσα να βρω το raise hand, γι' αυτό δεν ξέρω. Ναι. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την... πρωτοβουλία της Επιτροπής. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική δράση και θέλω να ελπίζω ότι η απόφαση αυτή θα περάσει ομόφωνα, δείχνοντας έτσι και την θέληση του Δημοτικού Συμβουλίου να συνεισφέρει έτσι σε αυτόν τον αγώνα έτσι για τα δικαιώματα μιας κοινότητας η οποία έτσι αγωνίζεται πάρα πολλά χρόνια έτσι ενάντια σε σκοταδιστικές έτσι αντιλήψεις και καταστάσεις και νομίζω ότι στον αγώνα για την ενάντια στην καταπίεση πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Οπότε ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ και από τον Αποστόλη που μας έδωσε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες. Ένα πάρα πολύ μικρό σχόλιο, απλά θέλω να πω ότι θέλω να ελπίζω ότι δεν θα σταματήσει έτσι η προσπάθεια που κάνει η LGBTQIA κοινότητα και το Pride για να αναγνωριστούν αυτοί οι αγώνες, να γίνει τελείως, να αποπολιτικοποιηθεί δίνοντας πάτημα σε διάφορους να στηρίζουν προσχηματικά, ας πούμε, τα δικαιώματα της συγκεκριμένης κοινότητας για ψηφοθυρικούς λόγους, ας πούμε, κτλ. Ας πούμε, δηλαδή, προσωπικά, μπορεί να είναι λίγο εμπριστικό, εν πάση περιπτώσει, για κάποιους, δεν ξέρω. Ας πούμε, θεωρώ απαράδεκτο, ας πούμε, το να συμμετέχει μια αντιπροσωπεία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, στο Pride, ας πούμε. Δηλαδή, ομοφοβικά και ακροδεξιά κόμματα, ας πούμε, με κάποιους φερετζέδες να στηρίζουν. Το βάζω έτσι σαν ένα μικρό σχόλιο ότι νομίζω ότι τέτοια κινήματα όταν χάνουν και μια έτσι πολιτική τοποθέτηση απέναντι σε όσους στηρίζουν την καταπίεση ομάδων κτλ. Μπορούν να χάσουν τη δυναμική τους. Το αφήνω αυτό σαν κερασάκι και θα ήθελα πραγματικά πάρα πολύ να δω από τη διοργάνωση του Pride να μην δέχεται, ας πούμε, κόμματα και φορείς οι οποίοι έχουν τέτοιους, λειτουργούν με τέτοιους προσχηματικούς ρόλους. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, Στάθη. Πόσο χρόνο έχω να απαντήσω? Είναι ένα debate που το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Ένα τελευταίο σχόλιο. Ναι, άμα έχεις δει και την ταινία το Pride, που είναι μια φοβερή ταινία, πιο απ' όλα, που συσχετίζει τους αγώνες της LGBTQIA με τους ανθρωκορύχους. Με τους ανθρωκορύχους, νομίζω ότι το θίγει ακριβώς αυτό το ζήτημα. Νομίζω για τη διαθεματικότητα των αγώνων έχω πει 2 φορές όσο μιλούσα, το οποίο είναι φυσικά. Ως προς το αφήνουμε, δεν αφήνουμε, ξέρω εγώ, απαγορεύουμε, είναι εξορισμού, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ τον ορισμό του Pride, είναι εξορισμού αντίθετες οι απαγορεύσεις. Μάλιστα στο τελευταίο Pride που έγινε, όχι αυτό που ακυρώθηκε, είχαμε σύνθημα «Έλα όπως είσαι». Γενικώς η φιλοσοφία μας είναι ότι εμείς βάζουμε την πλατφόρμα και έρχεται όποιος θέλει. Προφανώς έρχεται, δεν σημαίνει ότι δημιουργεί ένα περιβάλλον μη ασφάλειας για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και τις υπόλοιπες συμμετέχουσες. Ο ρόλος μας ως κίνημα είναι 100% πολιτικός, είναι βαθιά πολιτικός, αλλά όχι κομματικός. Και γι' αυτό όχι μόνο συνεργαζόμαστε, εντάξει, συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση, δεν έχουμε μέχρι τώρα, ας πούμε, κάποια με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι στην κυβέρνηση, εμείς ο ρόλος μας είναι να αλλάξουμε και δεν
δεν αμφισβητώ ότι υπάρχουν και στην Νέα Δημοκρατία όπως και σε όλα τα κόμματα, έτσι μην κρυβόμαστε, υπάρχουν ομοφοβικά και τρανσφοβικά στοιχεία. Ο αγώνας ουσιαστικά δίνεται μέσα σε κάθε κόμμα, είναι οριζόντιος. Όλα τα κόμματα έχουν, απλά κάποια κόμματα έχουν παραπάνω τέτοιες φωνές, κάποια κόμματα, σε κάποια κόμματα κυριαρχούν αυτές οι φωνές. Συνήθως οι ηγεσίες είναι ok, είναι πεφωτισμένες, αλλά μετά έχουμε να πείσουμε, ξέρεις, εκεί τους βουλευτές της επαρχίας ή ναι, τους βουλευτές που στηρίζονται και τις βουλεύτρες που στηρίζονται στις ψήφους των μεγαλύτερων, ας πούμε, που κατά τεκμήριο δεν γνωρίζουν τόσο πολύ για αυτά τα θέματα. Οπότε, εμείς έτσι αντιλαμβανόμαστε την αλλαγή, ότι πρέπει να τα κάνουμε αυτά σε όλο το πολιτικό φάσμα, γιατί δεν έχουν χρώμα. Είναι, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να στηρίζονται από όλους, τελεία. Και όλες. Ευχαριστούμε πολύ, Αποστόλη. Πιστεύω ότι αυτά θα υπάρχει δυνατότητα και ευκαιρία να συζητηθούν και στα webinars. Οπότε, για να τηρήσουμε και τη διαδικασία, να περάσουμε σε ψηφοφορία. Πάλι για λόγους συντομίας, να τοποθετηθούν όσοι θα είναι κατά ή στη δράση που ψηφίσουν λευκό. Ωραία. Αν δεν υπάρχει κάποιος, η δράση εγκρίνεται ομόφωνα. Ωραία. Και περνάμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης. Πριν σας χαιρετήσω, χαίρομαι πολύ για την ομοφωνία. Απλά περίμενα περισσότερες ερωτήσεις, βρε παιδιά. Αλλά όπως είπες, στο webinar, εντάξει. Αυτό ήθελα να πω, για να μην έχει την μορφή της ημερίδας. Γι' αυτό τα παιδιά έχουν εισηγηθεί το webinar, οπότε πέρα θα υπάρχει ευκαιρία για όλα. Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ όλες και όλους. Χαιρετώ από χώρο γιατί τρέχουν τα θέματα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Το επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης αφορά την πρόταση δημοσίευσης κειμένου κατά της αστυνομικής βίας. Το λόγο έχει η Ζαχαρία Εύη, μέλος της Επιτροπής Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εύη. Ναι, δεν έχω πάρα πολλά να σας πω. Φαντάζομαι ότι έχετε διαβάσει το κείμενο. Η συζήτηση στην Επιτροπή ξεκίνησε τότε με τα έκτροπα στο Αριστοτέλειο. Σχεδιάζαμε άλλες δράσεις, είπαμε καλή ιδέα για να δούμε πώς θα πάει. Τελικά η ζωή μας πρόλαβε και έγιναν και όσα έγιναν εδώ πέρα στη Λάρισα και τελικά αποφασίσαμε να συντάξουμε αυτό το κείμενο. Να σας δώσω μια γεύση από τα παρασκήνια, ότι όλοι από την Επιτροπή μαζέψαμε επιχειρήματα για γεγονότα που έχουν συμβεί και συνηγορούν στο ότι υπάρχει υπέρμετρη αστυνομική βία. Και μετά ακολούθησε μια χρονοβόρα διαδικασία, γιατί έπρεπε να δούμε τι από αυτά που είχαμε βρει ισχύει όντως και να ανατρέξουμε στις αντίστοιχες πηγές για να μην γράφουμε μπαρούφες. Και θέλω να πιστεύω ότι το κείμενο είναι νυφάλιο. Δεν θέλαμε να γράψουμε μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνοι, προφανώς, και νομίζω ότι φαίνεται αυτό. Έχουμε βάλει πηγές και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πρόκειται για γεγονότα και όχι για ψευδεστήσεις που αρέσκονται να τρέφει το πληταριό, για να δανειστώ και το παροιμιώδη χαρακτηρισμό. Και επίσης, για να προλάβω τυχόν σκέψη σας ή ερώτηση, ότι το συζητήσαμε και μέσα στην Επιτροπή για το αν θα έπρεπε να γράψουμε ότι δεν είναι όλοι οι αστυνομικοί οι ίδιοι. Προφανώς αυτά που γράφουμε στο κείμενο συμβαίνουν, αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Και καταλήξαμε στο ότι θα γράψουμε για την αστυνομική βία. Οπότε αναφερόμαστε μόνο σε γεγονότα σχετικά με αυτό και όχι γενικά στην αστυνομία για να γράψουμε ότι υπάρχουν οι μεν και οι δε. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστούμε πολύ, Εύη. Τοποθετήσεις πάνω στη συγκεκριμένη εισήγηση. Αποστόλης, έχει το λόγο. Να αναφέρω απλά ενημερωτικά ότι είχαμε θετική απάντηση από τη Διεθνή Αμνηστία για να ερχόταν εκπρόσωπο σήμερα να μιλήσει. Αλλά λόγω προβλημάτων επικοινωνίας, τελευταία στιγμή δεν κατάφεραν να έρθουν για να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να μεταφέρουν τη δική τους άποψη. Αλλά ούτως ή άλλως είχαμε επαφή μαζί τους, επειδή από τις πηγές που χρησιμοποιήσαμε και διασταυρώσαμε, αρκετές βασίστηκαν στην μελέτη της Διεθνούς Αμνηστίας από το 2011 για την αστυνομική βία στην Ελλάδα. Αυτό. Ευχαριστούμε, Αποστόλη. Κάποια άλλη τοποθέτηση? Ο Γιώργος Αθανασιάς έχει το λόγο. Ναι, εγώ
Πολύ σύντομα θα ήθελα να πω μόνο το ότι να σταθώ λίγο στις διαδικασίες επεξεργασίας του κειμένου στα πλαίσια της Επιτροπής και να πω ότι ρίχθηκε πάρα πολύ δουλειά και το προσπαθήσαμε να είναι όσο πιο αντικειμενικό και όσο πιο προσεγμένο γίνεται σαν κείμενο, ώστε να αντικατοπτρίζει και την αλήθεια, ώστε να προφανώς να είναι έτσι, να μην είναι άρθρο γνώμης παραπάνω, να είναι περισσότερο ένα κείμενο μιας σχετικής ανάλυσης της κατάστασης. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Κάποια άλλη τοποθέτηση? Ο Στάτης, ο λόγος, έχει το λόγο. Ναι, απλά για να μιλήσει νομίζω και κάποιος που δεν είναι στην Επιτροπή, έτσι, σαν εξωτερικός παρατηρητής, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Ουσιαστικά θέλω να το συνεχίσω και το αφήσαν τα παιδιά, δηλαδή λίγο στο πόδι που το διάβασα δεν πρόλαβα, δεν είχα πάρα πολύ χρόνο, έτσι, ίσα είδα τα θέματα. Αυτό μου κρατάω εγώ, είναι ένα κείμενο το οποίο, ας πούμε, δεν μπαίνει κάποια μία συγκεκριμένη τοποθέτηση, παρότι θα μπορούσε η μία ή την άλλη να έχει ένα διχαστικό λόγο ενδεχομένως κτλ. Νομίζω ότι παραθέτει γεγονότα και την πραγματικότητα. Γιατί η αστυνομική βία και αυθαιρεσία στην Ελλάδα είναι μία πραγματικότητα. Δηλαδή, νομίζω ότι αν κάποιος δεν το βλέπει, έχει κάποιες παροπίδες. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα κείμενο το οποίο νομίζω μπορεί να καλύψει τον οποιοδήποτε σε αυτό το συμβούλιο, ο οποίος είναι δεκτικός ως προς την πραγματικότητα και τα γεγονότα. Εξαιρετική δουλειά. Δεν είναι εύκολο να γράψει ένα τέτοιο κείμενο στο συγκεκριμένο ζήτημα όντας αποστασιοποιημένος. Οπότε νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική δουλειά που θα πρέπει να την στηρίξει το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, γιατί το είχα πει και σε προηγούμενη συνεδρίαση, το να βγαίνουν φορείς οι οποίοι να έχουν μια επίσημη θέση γύρω από τα περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας είναι μια επιπλέον πίεση. Μπας και επιτέλους δούμε πραγματικές και ουσιαστικές αλλαγές σε έναν αναχρονιστικό θεσμό όπως είναι η ελληνική αστυνομία αυτή τη στιγμή. Αυτό και πάλι πολλές συγχαρητήρια για τη δουλειά της Επιτροπής. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο Τάσος Σοδαδιώτης. Τάσο, παρακαλώ, σύντομα. Μία σύντομη τοποθέτηση, έτσι, για να το παραθέσω και αυτό, ότι αυτό το ένα τέτοιο τύπο κείμενο και όπως το έθεσε και ο Στάθης, οι τοποθετήσεις πολλών φορέων και πιο επίσημων και θεσμικών φορέων γενικά, είναι ένα όπλο ακόμη και προς αστυνομικούς που δεν μπορούν να μιλήσουν ή δέχονται και ήδη κάποια μέρος αυτής της βίας, εννοώντας ότι δεν μπορούν να μιλήσουν και να αλλάξουν κάποια πράγματα που και αυτοί δεν συμφωνούν. Χρειάζεται να γίνουν τέτοιες τοποθετήσεις αυτό. Ευχαριστούμε, Τάσο. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση, να περάσουμε στην ψήφιση του συγκεκριμένου κειμένου. Θα τηρήσουμε και εδώ την ίδια διαδικασία. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να τοποθετηθεί κατά ή να ψηφίσει λευκό για το συγκεκριμένο κείμενο? Εγώ λευκό, πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Παρακαλώ λίγο τον Δημήτρη το Λαδόπουλο να σημειώσει. Εγώ λευκό. Να την κάνουμε λευκό. Ονομαστική. Μισό λεπτό. Αν δεν υπάρχουν, Δημήτρη, πολλοί ψήφοι λευκό είτε κατά, δεν θα πάμε σε ονομαστική. Επομένως, έχουμε δύο λευκά. Και εγώ λευκό, Χατιλάρης Παύλος. Τρία λεπτά. Γιώργο, εγώ νομίζω ότι πρέπει να την κάνουμε ονομαστική, να είμαστε σίγουροι. Αφού ακούστηκαν δύο-τρεις περιπτώσεις, θα χαλάσουμε δύο λεπτά και να την κάνουμε ονομαστική, να είμαστε 100% σίγουροι. Ωραία, επειδή καταλάβεις, οπότε ναι, Δημήτρη, μπορείς να πάμε σε ονομαστική, σε παρακαλώ σύντομα. Τέλεια. Αθανασιάς Γεώργιος. Υπέρ. Αθανασίου Λάμπρος. Αντωνούλης Αγαμέμνων. Αποστόλου Κωνσταντίνος. Αργύρης Παναγιώτης. Βαρβαρέσος Θεοφάνης. Γιούτσιας Δημήτριος. Γκούμα Μαρία. Υπέρ. Γκουσγκούνη Κατερίνη. Γουγουλιάς Βασίλειος. Λευκό. Δαδιώτης Αναστάσιος. Υπέρ. Δημοβέλης Ελευθέριος. Δημόπουλος Δημήτριος. Λευκό. Ελένης Κωνσταντίνος. Ζαρίδης Μιχαήλ. Υπέρ. Ζαχαρία Εύη. Υπέρ. Καράμπελα Μαρκέλα. Καρανίκας Γεώργιος Αλέξανδρος.
Κατρανάς Γεώργιος. Υπέρ. Καούνο Φιλιό. Υπέρ. Καφαλή Μάγδα. Κουτσολέλος Δημήτριος. Υπέρ. Κρεμαστάς Αθανάσιος. Κοστούλης Απόστολος Μάρκος. Υπέρ. Λαγός Ευστάθιος. Υπέρ. Λαδόπουλος Δημήτριος. Υπέρ. Λάζος Ευάγγελος. Υπέρ. Μαγουλιώτης Δημήτριος. Μαϊμάρης Δημήτριος. Υπέρ. Μουλάς Πασχάλης. Μπέτσος Νικόλαος. Νασιόπουλος Ευάγγελος. Νικούλη Ελευθερία. Παπαλάμπρος Αντώνιος. Ω, Νικούλη. Παπαλάμπρος Αντώνιος. Παπάς Ευάγγελος. Υπέρ. Ρεμπάπης Ευάγγελος. Υπέρ. Ρεντοπούλου Κωνσταντία Αρετή. Λευκό. Σαμαράς Αθανάσιος. Σκάρπου Χριστίνα. Λευκό. Στεργίου Έλλη. Λευκό. Στεφοπούλου Σωτηρία. Τσαμέτη Αγγελική. Υπέρ. Τσιαμούρας Δημήτριος. Τσιαντού Κυριακή. Τσιουμάνης Γεώργιος. Λευκό. Τσούτσας Άγγελος Μιχαήλ. Χαλβατζάρα Στυλιανή. Χατζής Αναστάσιος. Χαμονικολάου Μαρία. Χαρούλη Μυρτό. Χατιλάρη Παύλος. Ψαριανός Αλέξανδρος. Ο Παύλος Λευκό Ψαριανός Αλέξανδρος. Μισό λεπτό, Γιώργο. 13 υπέρ, 7 λευκά. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Επομένως, το κείμενο εγκρίνεται. Περνάμε στο επόμενο θέμα, τις ημερήσεις διάταξης, που αφορά τις συνεντεύξεις με φορείς της πόλης. Το λόγο έχει ο Αποστόλης ο Κουστούλης. Αποστόλη. Ευχαριστώ, Γιώργο. Από την Επιτροπή Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πες το κάθε φορά. Λοιπόν, δεν έχω να πω πάρα πολλά, γιατί νομίζω το κείμενο από την εισήγηση είναι πάρα πολύ απλό και ξεκάθαρο. Επίσης, έγινε ούτως ή άλλως σήμερα αρκετή δουλειά πάνω σε αυτά συγκεκριμένα τα θέματα, πάνω σε φορείς που ευαισθητοποιούνται και υποστηρίζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Μπορώ να χρησιμοποιήσω και σαν πρόλογο όλα αυτά που ακούστηκαν και από τους καλεσμένους μας και από τους προηγούμενους συζητητές. Αυτή η συγκεκριμένη πρόταση της Επιτροπής δεν έχει να κάνει με την υλοποίηση κάποιας δράσης που βοηθά άμεσα ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά το κάνει έμεσα μέσω της προβολής τέτοιων φορέων, οι οποίοι ευαισθητοποιούνται στην πόλη μας, που είναι πολύ πιθανό ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού να μην γνωρίζει την ύπαρξή τους ή το εύρος της προσφοράς τους, τις δράσεις που πραγματοποιούν κλπ. Οπότε, μέσω αυτών των συνεντεύξεων, μέσω της προβολής από το Δημοτικό Ραδιόφωνο, μέσα από βίντεο που μπορούν να μπουν και στην αρχαιοθήκη του Δήμου κλπ, βοηθάμε τον κόσμο να ενημερωθεί, βοηθάμε τον κόσμο να ευαισθητοποιηθεί για τέτοια θέματα και τον προτρέπουμε να συμμετέχει εθελοντικά, με όποιο τρόπο μπορεί, υποστηρίζοντας αυτούς τους φορείς στο έργο που κάνουν στην πόλη εδώ και αρκετές δεκαετίες. Αυτά. Δεν νομίζω να χρειάζεται να εξηγήσω κάτι παραπάνω. Έχουμε αφήσει ανοιχτό το να προβάλλουμε και περισσότερες φορείς, οπότε αφήνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα προς την ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης, οποιαδήποτε στιγμή, όποιος όποια θέλει, να μας προτείνει άλλους φορείς της πόλης, οι οποίοι βοηθούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Στείλτε μας ένα mail, πάρτε μας ένα τηλέφωνο και θα χαρούμε πολύ να έρθουμε σε επαφή με περισσότερες φορείς και να προβάλλουμε το έργο τους στη Λάρισα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Αποστόλη. Υπάρχουν τοποθετήσεις στην κρυμμένη εισήγηση. Ο Γιώργος Τσιουμάνης έχει το λόγο. Μία ερώτηση μόνο στον Αποστόλη. Αποστόλη, μιλάμε και ας πούμε για τους φιλόσοφους ή μιλάμε μόνο για ανθρώπινα δικαιώματα και τέτοια?
Μπορούμε να πούμε ότι τα ζώα είναι μια από τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, οπότε ναι. Τέλεια. Αυτό ήθελα να ακούσω. Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστώ. Κάποια άλλη ερώτηση? Ωραία. Περνάει η ομόφωνη συγκεκριμένη δράση? Δεν υπάρχει κάποια τοποθέτηση. Η Χριστίνα, η Σκάρπου, έχετε λόγο. Λάθος, κατά λάθος μάλλον άνοιξα το μικρόφωνο. Επομένως, η συγκεκριμένη δράση περνά ομόφωνα. Ωραία. Το τελευταίο θέμα της σημερινής ημερήσης διάταξης αφορά τη συζήτηση για την αναγκαιότητα δημιουργίας Επιτροπής Αναθεώρησης του Κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Το λόγο έχει η κυρία Ανθή Γιάγκα, μέλος της Επιτροπής Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ανθή, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από εμένα. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη, γιατί έχουν προηγηθεί και όλα τα θέματα τα οποία ήδη έχουμε συζητήσει. Εκ μέρους λοιπόν της Επιτροπής Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εισηγούμαστε τη συγκρότηση Επιτροπής Αναθεώρησης του Κανονισμού ως κομμάτι της λειτουργικής δομής του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου μας. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι η Επιτροπή αυτή, όπως έχουμε συζητήσει βέβαια και στα πλαίσια της Επιτροπής Δημοκρατίας, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό λοιπόν να λειτουργήσει, καθώς έχουμε εντοπίσει αρκετές ασάφειες και προβλήματα στον ισχύοντα αυτή τη στιγμή κανονισμό. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει μια συστηματική δουλειά ώστε να εντοπιστούν με ακρίβεια αυτά τα προβλήματα και να συντάξουμε μια τελική έκθεση η οποία στη συνέχεια θα περάσει από την Ολομέλεια. Τώρα, όσον αφορά το πώς θα συγκροτηθεί αυτή η Επιτροπή, το πώς θα ιδρυθεί, υπάρχει η πρόβλεψη βέβαια στο άρθρο 8, παράγραφος 2 του κανονισμού, όπου δίνεται η δυνατότητα συγκρότησης επιτροπών στο Προεδρείο, το οποίο όμως μπορεί να παραπέμψει αυτή την εξουσία και στην Ολομέλεια. Εξάλλου υπάρχει και το προηγούμενο της απόφασης 2 του 2021 για τη Μαθητική Επιτροπή. Έχουμε εκφράσει ήδη το σχετικό αίτημα λοιπόν στο Προεδρείο. Υπήρξε συμφωνία, οπότε γι' αυτό το λόγο μπορεί να... Η πρόταση, λοιπόν, αν ψηφιστεί τελικώς, θα έχει αποτέλεσμα και την άμεση συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Κανονισμού. Θα σας παραπέμψω στην εισήγηση σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά της Επιτροπής, διότι είναι αρκετά λεπτομερής ως προς αυτό το θέμα και καλό θα ήταν τώρα να μην φάμε το χρόνο μας με τα διαδικαστικά ζητήματα, δηλαδή ζητήματα της απόκτησης της ιδιότητας μέλους ή του ορισμού συντονιστών κτλ. Αυτό που θέλω να επαναλάβω και πάλι είναι ότι η αρμοδιότητα της Επιτροπής αυτής, αναθεώρησης του κανονισμού, θα είναι ο εντοπισμός όλων των ελλείψεων, των ασαφιών και των προβλημάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και θα υπάρξουν φυσικά οι προτινόμενες τροποποιήσεις σε μία έκθεση που θα συνταχθεί από την Επιτροπή και τελικά θα ψηφιστεί, θα φτάσει στην Ολομέλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ιδρυθεί αυτή η Επιτροπή, να είμαστε όλοι σύμφωνοι προς αυτό, γιατί είμαστε η πρώτη γενιά των Δημοτικών Συμβούλων στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. Έχουμε ήδη αποκτήσει πείρα από τη λειτουργία, τη μέχρι στιγμής λειτουργία και δράση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε δει ποια ζητήματα πιθανόν ανακύπτουν και θεωρούμε ως Επιτροπή ότι μπορούμε να παραδώσουμε έναν κανονισμό βελτιωμένο και αναβαθμισμένο ως προς όλες τις απόψεις. Γι' αυτό λοιπόν και ζητάμε και τη δική σας συνδρομή για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Ανθή. Υπάρχουν τοποθετήσεις στη συγκεκριμένη εισήγηση? Ο Δημήτρης Ολαδόπουλος έχει το λόγο. Ναι, καλησπέρα σας. Μια επιβεβαίωση, τέλο Γιώργο, αν θυμάμαι καλά τα πράγματα. Εγώ προσωπικά συμφωνώ στην Επιτροπή. Απλά, ακόμα και αν η Επιτροπή να βγάλει και να επισημάνει 10 πράγματα, να τα ψηφίσει ολομέλεια, αν θυμάμαι καλά, αυτό θα καταδεθεί σε εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αλλαγή του καταστατικού τέτοιου. Απλά να αναφερθεί για να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν περνάει δηλαδή αυτόματα από εμάς, θα πρέπει να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό προς επιβεβαίωση και να το ξέρουν όλοι. Ακριβώς έτσι έχει η διαδικασία. Εμείς κάνουμε πρόταση τροποποίησης του κανονισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Ο Δήμος Λευσέων θα αποφασίσει τελικά ποιες τροποποίησεις θα γίνουν στον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Ο Γιώργος Τσουκιμάνης έχει το λόγο. Βασικά αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Αν και εγώ συμφωνώ
με το γενικότερο πλαίσιο, όχι με τον τρόπο λειτουργίας τόσο, γιατί μου θύμισε ακριβώς την εκτελεστική επιτροπή, απλά copy-paste, αυτό μου θύμισαν οι τελευταίοι παραγραφοί, είναι η αλήθεια. Και επίσης και ο συναισθηματικός εκβιασμός, αυτό το ότι είμαστε η πρώτη γενιά, δεν ξέρω αν είναι καλή εισήγηση, νομίζω είναι αχρίαστο να μας χτυπάει στο συνέστημα. Αυτά. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα ήθελα να πω ότι βάσει κανονισμού και έτσι όπως έγινε και με την Εκτελεστική Επιτροπή, και αυτή η Επιτροπή δεν γίνεται να δημιουργηθεί από την Ολομέλεια, πρέπει να δημιουργηθεί από το Προεδρείο. Φυσικά θεωρούμε και εμείς αναγκαίο ότι πρέπει να δημιουργηθεί η Επιτροπή. Άλλωστε είχαμε επαφή και με τον κύριο Δελιγιάννη και με τον Αποστόλη και θα εφαρμόσουμε, φαντάζομαι, έναν παρόμοιο τρόπο όπως και στην τροποποίηση του κανονισμού που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου. Η Ανθή Γιάγκα έχει το λόγο. Ανθή. Με ακούτε? Ναι, συγγνώμη, απλώς είχα μάλλον κάποιο θέμα λίγο με το Zoom. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όντως θα κατατεθεί τελικά στο Δημοτικό Συμβούλιο στην περίπτωση που θα εγκριθεί τελικά από την Ολομέλεια ο αναθεωρημένος κανονισμός. Ίσως ήταν κάτι το οποίο όντως δεν επεσήμανα στην εισήγηση. Κατά τα άλλα, πιστεύω πως δεν τίθεται ζήτημα συναισθηματικού εκβιασμού. Απλώς είναι μια διαπίστωση για το ότι όλοι οι οργανισμοί στον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους είναι που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα καινοφανή και γι' αυτό έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη δράση. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει ως προς αυτό. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Οπότε, όπως είπα και πριν, βάσει κανονισμού δεν γίνεται να πάμε σε ψηφοφορία για τη συγκεκριμένη επιτροπή. Απλώς η Ολομέλεια δίνει την εντολή στο Προεδρείο να δημιουργήσει τη συγκεκριμένη επιτροπή. Κρατάμε αυτό και με αυτό θα πορευτούμε και στη συνέχεια με τη συγκεκριμένη επιτροπή. Αν δεν υπάρχει κάποιο τελευταίο σχόλιο, βλέπω δύο χέρια. Παρακαλώ να συντομεύσουμε αρκετά τη διαδικασία. Έχει ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο. Να δώσω το λόγο πρώτα στον Γιώργο τον Θανησιά, που σηκώθηκε πρώτος. Γιώργο. Βασικά, εγώ να πω λίγο ότι ίσως θα είχε νόημα να πάμε σε ψηφοφορία ώστε να δείξει η Ολομέλεια την συμφωνία της με την Επιτροπή. Και θα ήθελα να ρωτήσω ότι σε περίπτωση που όντως η Ολομέλεια υποστηρίξει την πρόταση, αν το Προεδρείο θα την υιοθετήσει αυτούσια ή αν θα προβεί σε αλλαγές. Ωραία. Το λόγο έχει αποστολής ο Κοστούλης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ήθελα απλά να ζητήσω αν μπορούμε και να δούμε και τα πρακτικά από τις δύο τελευταίες εκτελεστικές που φαντάζομαι υπάρχουν και είχαμε πει να δημοσιεύονται σε όλες τις επιτροπές για να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση. Είχε υποθεί και στις δύο εκτελεστικές, ειδικά στην πρώτη τελευταία, ότι από τα άτομα που ήταν εκεί υπήρχε θετική προδιάθεση απέναντι στην εφαρμογή μιας τέτοιας επιτροπής αναθεώρησης. Θυμάμαι ότι ήμασταν όλοι θετικοί τότε. Είχα πει ότι τη βασική δυνατότητα οργάνωσης νέων επιτροπών σύμφωνα με τον κανονισμό την έχει το Προεδρείο, όπως έχουμε ξαναπεί. Είχε συμφωνήσει, νομίζω, και εσύ και εγώ, έτσι λέει ο κανονισμός. Σας είχα ζητήσει, αν θέλετε, το Προεδρείο, εφόσον συμφωνείτε με την πρόταση, να μην το πάμε σε γενική συνέλευση, να το περάσετε απευθείας μόνοι σας. Μου είχατε πει θα πάρετε μερικές μέρες να το σκεφτείτε. Εν τέλει μου απαντήσατε ότι προτείνεται να το στείλουμε σαν επιτροπή στην Ολομέλεια. Από τη στιγμή που δεν το περνάτε απευθείας εσείς και θέλετε να συζητηθεί το θέμα στην Ολομέλεια, νομίζω εξυπακούεται ότι η απόφαση πλέον παίρνεται και από εσάς και από την Ολομέλεια. Θέλετε να ακούσετε τη γνώμη των υπολείπων μελών και τον τελικό λόγο θα τον έχει το Προεδρείο για το αν θα συσταθεί μια τέτοια επιτροπή. Οπότε, σε κάθε περίπτωση είναι επιλογή του Προεδρείου, αλλά το φέραμε εδώ σαν θέμα προς συζήτηση, επειδή το Προεδρείο μας ζήτησε από την Επιτροπή να το φέρουμε στη Γενική Συνέλευση ως θέμα προς συζήτηση, αντί να πάρει την απόφαση απευθείας στο Προεδρείο, όπως φαίνεται και από τα πρακτικά των τελευταίων εκτελεστικών επιτροπών. Ευχαριστώ. Ωραία, και εμείς ευχαριστούμε, Κωστόλη. Όντως, έτσι θεωρήσαμε ότι θέλαμε να δούμε και τις Ολομέλειες τη γνώμη. Εμείς μεταξύ μας, όταν συνεδριάσαμε σαν Προεδρείο, προφανώς και διαφωνήσαμε στο να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη Επιτροπή. Και αυτός είναι και ο λόγος που είπαμε στην Επιτροπή να το φέρει στην Ολομέλεια, ώστε να πάρουμε μια εντολή εντός εισαγωγικών από την Ολομέλεια να δημιουργήσουμε τη συγκεκριμένη Επιτροπή. Τώρα που θα πάμε και στην ονομαστική, δεν έχω καμία αντίρρηση, εννοείται, όπως πρότεινε και ο Γιώργος, θα πάρουμε την εντολή, θα συζητήσουμε με ειδικούς, όπως έγινε και με το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και με τον κύριο Τελιγιάννη και τον Αποστόλη, και θα πάρθει η τελική απόφαση για το αν θα δημιουργηθεί η Επιτροπή, το πώς θα δημιουργηθεί και με τι κανονισμό
λειτουργίας. Σίγουρα, αυτό είναι προσωπική μου άποψη, πρέπει να δημιουργηθεί η Επιτροπή άμεσα. Είναι πολύ λίγος ο καιρός που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να κατατεθούν οι τροποποιήσεις πρώτα στην Ολομέλεια, εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου εντός του καλοκαιριού. Το αργότερο φαντάζομαι το Σεπτέμβριο. Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, αλλιώς να κλείσουμε τη σημερινή συνεδρίαση. Πριν την κλείσουμε, πάμε σε ονομαστική ψηφοφορία. Βασικά για να συντομεύσουμε αρκετά τη διαδικασία. Υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι κατά του να δημιουργηθεί συγκεκριμένη επιτροπή, είτε θέλει να ψηφίσει λευκό? Μιλάμε για τον τρόπο που είπαν τα παιδιά ή αν όχι, γίνει γενικά? Όχι, για το αν θα συζητάμε για την αναγκαιότητα της δημιουργίας της επιτροπής, όπως είναι ακριβώς. Γιώργο, επειδή η Επιτροπή Δημοκρατίας κατέθεσε μια συγκεκριμένη πρόταση με κάποια συγκεκριμένα λειτουργικά στοιχεία και κάποια συγκεκριμένα διαδικαστικά, νομίζω ότι θα έχει νόημα να ψηφιστεί ως εισήγηση και όχι ως ιδέα. Όχι, δεν ψηφίζεται ως εισήγηση. Στην ουσία, ψηφίζουμε τον τίτλο. Δηλαδή, αν δίνει Ολομέλεια τη συγκατάθεση εντός εισαγωγικών, τότε να δημιουργήσει το Προεδρείο τη συγκεκριμένη Επιτροπή. Γιατί δεν υπήρχε σχετική ενημέρωση από το Προεδρείο ότι θα είναι αυτός ο τρόπος διαχείρισης της εισήγησης? Γιατί από τη στιγμή που δεν υπήρξαν διορθώσεις, υποθέσαμε ως Επιτροπή ότι η εισήγηση θα διαχειριστεί όπως αναγράφεται μέσα. Στην εισήγηση τροποποιήσαμε τον τίτλο. Χωρίς καμιά ενημέρωση της Επιτροπής και χωρίς καμιά αλλαγή του περιεχομένου, οπότε πέθεσα ότι το περιεχόμενο θα παραμείνει ίδιο. Η ουσία της εισήγησης θα παραμείνει ίδια. Διότι η συγκεκριμένη εισήγηση παραβιάζει τον κανονισμό. Οπότε δεν γινόταν η περάσπιση εισήγηση. Εμείς το αλλάξαμε το θέμα για να μην το απορρίψουμε εντελώς. Θέλαμε να συζητηθεί το θέμα και θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη σας. Για να μην γίνεται διάλογος, δεν θα ληφθεί απόφαση από τη συγκεκριμένη απόφαση. Δίνω τον τελικό λόγο στην κυρία Γιάννη και να κλείσουμε τη συνεδρίαση. Ανθή. Ευχαριστώ. Τίποτα. Απλά το θέμα αυτό θα ήθελα και εγώ μόνο να πω ότι ίσως ακόμα και το ότι δεν ξέρω αν βέβαια προβλέπετε να ακολουθείτε αυτή η διαδικασία. Εφόσον θεωρήθηκε ότι υπήρξε παραβίαση, θεωρώ ότι ίσως όσοι εισηγήτρια θα έπρεπε να είχαν ενημερωθεί. Είδα βέβαια την τροποποίηση του τίτλου, αλλά ίσως και μία ενημέρωση από πιο πριν θα ήταν καλύτερη και για τη δική μου προετοιμασία. Ευχαριστώ. Ωραία, και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Γιάννη. Επομένως, κλείνουμε τη σημερινή συνεδρίαση. Να τονίσω ξανά ότι οι επιτροπές μπορούν να ξεκινήσουν να συναντώνται διαζώσεις στο Δημαρχείο είτε σε κάποιο χώρο που επιθυμείτε. Αν θέλετε να πάτε σε χώρο της Δημοτικής Αρχής, έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας, είτε με τον Αποστόλη, τον ΠΕΚΑ, για να σας ενημερώσει σχετικά με την διαθεσιμότητα της αίθουσας, ημέρες, ώρες κτλ. Επομένως, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σε όλους. Γιώργο, έχει σηκώσει το χέρι ο Αποστόλης ο Κοστούλης. Ναι, αν είναι για κάποιο θέμα εκτός των θεμάτων ημερήσεις διάταξης, έχουμε κλείσει. Αποστόλη. Όχι, Γιώργο, ήθελα να ρωτήσω από τη στιγμή που στις εκτελεστικές δεν μας ενημερώσετε ότι παραβιάζει τον κανονισμό, που ήταν μπροστά και όπως όλοι στο ΠΕΚΑ στήσουμε και εσύ σε δύο εκτελεστικές που το είχα φέρει σαν θέμα και το μαθαίνουμε σήμερα. Το αφήνω σχολείο. Θεωρώ ότι τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας θα έπρεπε ήδη να γνωρίζουν τον κανονισμό και ότι παραβιάζεται με το να δημιουργούμε επιτροπή. Έπρεπε το Προεδρείο να γνωρίζει τον κανονισμό. Ωραία, το Προεδρείο ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.